Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπης περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας θα γίνει το επόμενο δίωρο. Με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση κατά background production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του τριγυρίτου και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι με τη σημερινή εκπομπή σχολιάζεται τα όσα συζητάμε με τον Κωστή κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. 50 χρόνια τώρα, όταν μιλάμε για χρώμα, η επιλογή είναι μία. Κοσμάουλου, 4 υπερσύγχρονοι χώροι αφιερωμένοι στο χρώμα, τη διακόρμηση, τα οικοδομικά υλικά γεμάτη πρωτοποριακές λύσεις. Με showroom παρουσιάζονται εφαρμοσμένες διάφορες σύγχρονες τεχνικές. Κοσμάουλου με 4 καταστήματα, στο Κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύασμο και στον Κόμβο της Ευκαρπίας. Όταν μιλάμε για την πιο μεγάλη, την πιο χορτασική, την πιο γευστική, φτιαγμένη με τα πιο ποιοτικά υλικά και ψημένη στην πέτρα, τότε μιλάμε για την Italian Pizza. Τώρα και με νέο κατάστημα στη Χαριλάου, για τις πιο εξαρλάδες απολαύσεις και με απίθανες προσφορές. Όπως και αν σας αρέσει η πίτσα, μαργαρίτα, special, πεπερόνι, αλλά κρέμ με κοτόπουλο ή χωριάτικη, πρέπει να δοκιμάσετε την πίτσα Italian. Θα πάθετε πραγματικά πλάκα. Με λεπτή ζύμη ανοιγμένη στο χέρι και ψημένη στην πέτρα. Μπουκιάκια στη χώρια λέμε. Σε τρία σημεία, Κορδελιό Μουδανιά, τώρα και στη Χαριλάου, στη Γιάννη Χαλκίδη 31, για παραγγελίες καλείτε στο 2310-300-909 ή στο site italianpizzeria.gr ή μέσω eFood. Ανοιχτά μέχρι και τις 4 το πρωί. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα Γρηγόρη. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Πώς? Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε, όπως οι περισσότεροι, αυτό του... Όχι, μωρέ, βρήκε θέμα και εσύ τώρα. Εύκολο θέμα βρήκε. Όχι, δεν είναι εύκολο. Όχι, μωρέ τώρα. Αυτό το οποίο έγινε χθες το βράδυ. Εύκολο θέμα βρήκε. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο θέμα βρήκε. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, το σχολιάζω λόγω ευκολίας? Τώρα το θέμα είναι να πεις κάτι το οποίο δεν το λένε οι άλλοι τώρα. Τι θες τώρα. Τεχνικά, σωστά το πας. Τεχνικά το πάω σωστά. Σωστά το πας. Αλλά ανθρωπίνος. Δεν έχει ανθρωπίνος. Ανθρωπίνος, ρε φίλε. Θα μπορούσε να είναι δικό μας άνθρωπος. Δηλαδή. Έχει άμα... Α, εσύ δηλαδή σε νοιάζει άμα ήταν δικό μας άνθρωπος. Δηλαδή, τώρα που δεν είναι δικό μας άνθρωπος, θα φωθροφάς το μεσημέρι, ας πούμε, τώρα που δεν είναι δικό μας άνθρωπος. Πρέπει να συμβεί στο σπίτι μου για να φωνάξω. Ρωτάω. Γιατί στεναχωρέθηκες τώρα εσύ, δηλαδή. Πάντως δεν χάρηκα σίγουρα. Σίγουρα δεν χάρηκε κανένας. Ακριβώς. Δηλαδή στεναχωρέθηκες πολύ. Δεν αφάς το βράδυ, δεν ακουπανίσεις τα ουσία. Όχι, ρε φίλε, σκέφτομαι. Η ζωή σου θα πάθει τίποτα σε μένα. Η ψυχή σου θα πάθει τίποτα σε μένα. Η ψυχή μου σίγουρα παθαίνει. Τι παθαίνει. Επηρεάζεται πολύ από αυτό. Επηρεάζεται. Και νομίζω του κάθε λογικού ανθρώπου. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ λέω ότι ήσταν έτσι τα γομάρια όλοι. Έχει ξεφύγει το λογαριασμό. Πέσαν τα παιδιά με το τρένο, δεν σας ένιωξε. Αυτό σε τρεις μέρες θα ξεχαστεί. Το θέμα είναι αν θα ξεχαστεί. Έλα τώρα που θα μου το παίξετε φιλάνθρωποι τώρα. Έλα τσιστόμουτρα να πούμε. Είναι θέμα φιλανθρώπου. Έλα βρε τσιστόμουτρα τώρα. Στους φτωχούς και στους αμέ και στους φουγκαράδες. Τι θες να σου πω, από πού να στο πιάσω, ρε. Όπου θέλεις. Λοιπόν, έχω ένα φίλο στην Αθήνα Παόξη. Ναι. Που έχει εστιατόριο στη Γραφίνα. Ναι. Το Βουλγαράκι. Άρρωστο Παόξη, ο οποίος έχει και ρίζες από εδώ από Χαλκιδική, ο Βουλγαράκης. Πριν χρόνια, πρέπει να έχει 8-9 χρόνια, εκεί κάτω είναι το λιμεναρχείο. Ναι. Αν το θυμάται, είχα βρίσει το λιμενάρχη εγώ. Γιατί τότε η Μενεγάκη στις δόξες της, και πάντα να είναι γυναίκα, είχε αργήσει να ξυπνήσει. Φαίνεται τι έκανε το βράδυ, δεν ξέρω, ότι με ενδιαφέρει, ξενήξε τι έκανε. Και άρχισε να πάρει το πλοίο. Ναι. Και το πλοίο και περίμενε το πλοίο μία ώρα το από αυτό τη Μενεγάκη και καθυστέρησε. Ευτυχώς δεν ήμουν απέλα αυτό. Ευτυχώς. Επιβάτης. Δεν ήμουν επιβάτης. Ευτυχώς.
ή φυλακή θα ήμουν, ή νοσοκομείο, ή κρατητήριο, κάτι θα ήμουν. Ευτυχώς. Τέλος πάντων τον βρίζω. Και τον καπετάνιο, και τον λιμεναρχείο κτλ. Και είχα κατέβει. Τότε έχω μια φίλη ηθοποιό την ώρα Βαλσάμι που έμενε εκεί. Δεν καλά καθόλου τώρα. Λοιπόν, δεν καλά στην υγεία της. Και είχα κατέβει και στον άντρα στο συγχωρεμένο να κάνω για τη Μαρμίτα, να πούμε, ένα σκηνοθετικό. Ωραία. Και είχα καλέ, κατέβα, λέει, στη Ραφίνα κτλ. Και με είδανε αυτοί εκεί και ζητήσαν λόγους και τα λοιπά. Έγινε χοντρό σκηνικό και η Βαλσάμι ήταν μαζί μου, ας πούμε. Εννοείται. Και ήταν και πολύ μαγκάκι, να πούμε. Και είναι. Ναι. Δεν είναι η γατούλα που βλέπετε στο κινηματογράφο. Μου το έχεις πει. Ναι. Και τον έβρισα και εκεί και τα λοιπά. Είναι φασαρία. Βρυσίδια αυτά, αντεκλήσεις και τα λοιπά. Περνάμε λοιπόν. Από τα παυτό τη Μενεγάκη να το περιμένουμε μία ώρα να έρθει. Ξυρισμένο, χτενισμένο. Και καταλήγουμε. Καταλήγουμε στον Αμαία, τον οποίο τον πετάμε στη θάλασσα. Ποιο είναι Αμαία? Εσύ είσαι Αμαία. Αυτό που πέθανε είναι Αμαία. Επειδή το ρεπορτάζ δεν τα ξέρει. Άσε που το ξέρω εγώ, ποιο είναι Αμαία. Έριξα κάνει εκπομπή, δεν ξέρει ότι αυτό που πέθανε είναι Αμαία. Αυτοί που δουλεύουν. Επειδή δεν ξέρει τα ρεπορτάζ, άστα, δεν το ξέρει. Καταρχήν δεν ξέρει τα δυνάμει. Ένα βασικό κομμάτι δεν το ξέρει. Άστο να πάει στο διάλογο, τεμπέλα, περίμενε. Θε να πιάσει και θέμα, δεν το ξέρει και από πάνω. Με κοιτάει. Με κοιτάει. Θα εκτεθεί. Τι να εκτεθώ. Ανεπανόρθω. Λοιπόν, άκου να δει. Αυτοί εδώ οι οποίοι βάζουν τα αμάξια μέσα στα πλοία, ναι, το 90% είναι κοπρίτες. Γιατί? Γιατί έχουν άσχημη συμπεριφορά. Και άμα δουν κανέναν, καμιά γυναίκα, κανέναν φουκαρά που δεν ξέρει να οδηγάει, σαν και εμά. Τον αρχίζουν, φωνάζουν, φωνάζουν και τα λοιπά. Τσακώθηκα και εκεί με έναν τέτοιο. Ωραία. Στα 40 μου, στα δόξες μου τότε, στην Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια. Έγινε χοντρό σκηνικό. Μπήκαν πελάτες, χωρίσαν και τέτοια. Πελάτες λέω. Συνεπιβάτης, τα Βιενούλα, ήταν μωρό και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι στη συμπεριφορά κοπρίτες. Κόπροι. Το 90%. Τώρα με ακούνε χιλιάδες ταξιδιώτες και ξέρουν τι λέω. Δεν είναι εκτός κοινωνίας αυτοί που μας ακούν και δεν θα κάνω δημόσιες σχέσεις με τον κόπρο εγώ. Δεν μ' αρέσει να κάνω. Και γιατί να κάνω. Περίμενε, δεν γουστάρω δημόσιες σχέσεις, κάνω οπότε έχω συμφέρον ή έχω φιλία να πω. Εντάξει. Αυτοί λοιπόν οι τύποι μισούν τους επιβάτες. Γιατί? Γιατί δουλεύουν το καλοκαίρι. Δουλεύουν το καλοκαίρι. Βλέπουν κανένα τζιπ, κανένα πλούσιο, κανένα αυτό και τα λοιπά, το ζηλεύουν. Και άμα πάρει ο λιμενάρχη, έρχεται ο υπουργός, κάντε του καμιά magic life, στέκονται προσοχή. Και βρήκαν αυτό το φουκαρά, να πούμε, που είναι αμαία. Ήταν διανοητικός λίγο πίσω, να πούμε, από ένα μέσο παοξή και ολυμπιακό και αργιανό, να πούμε. Ήταν λίγο πιο πίσω. Από εμάς μπορεί να ήταν και στο ίδιο επίπεδο. Ήταν πίσω. Το βρήκανε φουκαρά. Πήγε ο φουκαράς να μπει μέσα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, να πούμε, δεν είναι σκατόψυχος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, πιάσει το χέρι, βάλει τον μέσα. Ας μην έχει. Έχει υποχρέωση. Περίμενε, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει υποχρέωση. Πρέπει να ξέρεις τι ισχύει. Βράσε τι ισχύει και δεν ισχύει. Και εγώ σου λέω δεν έχει υποχρέωση. Έχει υποχρέωση. Εγώ σου λέω δεν έχει. Σου λέω τι ισχύει. Εγώ σου λέω δεν ισχύει. Το πιο λογικό για έναν άνθρωπο που δεν είναι βρωμόψυχος, βρωμιάρει στην ψυχή. Τον παίρνει μέσα. Θα τον πιάσει με τα χέρια και τον βάλει μέσα. Έχει εισιτήριο, δεν έχει εισιτήριο. Είχε εισιτήριο. Και να μην είχε εισιτήριο. Είχε. Άντε πάλι, ρε μην με διακόπτεις, ρε. Και να μην έχει εισιτήριο. Άμα το δεις ότι είναι κάπως το παιδί, ας πούμε, και τα λοιπά, δώσ' του μια κουβέρτα, 500 στρέμματα το πλοίο, δώσ' του μια γωνιά, πάρ' του και ένα νερό, να πάει. Ωραία. Αυτοί οι βρωμόψυχοι δεν βρίσκαν ευκαιρία να κάνουν σε κάνα φουκαρά μπούλινγκ. Σε πού να βρω τώρα με 800 ευρώ εκεί πέρα στο κατάστρωμα από κάτω κάνω κανένα μπούλινγκ. Φωνάζω, κάνω ράνο. Του τι φέρανε. Του τι φέρανε. Παρακάτω. Το σκοτώσανε. Παρακάτω. Δεν ξέρεις άμα το σκοτώσανε. Μπορεί το δικαστήριο του θα δώσει. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις. Τον σπρώξανε. Τον σπρώξανε. Μπορεί να πει δεν το σκότωσαν. Άμα είναι καλό δικηγόρο. Μπορεί να πει πνίγηκε γιατί ξέρω εγώ τα νερά ήταν κρύα. Είχε λόγω της περιδίνησης. Δεν πέθανε από τη σπρωξιά κτλ. Ο νόμος τώρα, άμα έχω λεφτά, ό,τι θέλω τον κάνω τον νόμο. Τον περιτριγυρίζω όπως γουστάρω τον νόμο. Άμα έχω λεφτά. Αν δεν έχω λεφτά, τον σκότωσα. Αν δεν έχω λεφτά, τον σκότωσα. Εσύ τι είδες. Αν είμαι δικαστής. Εσύ τι είδες, σαν ότι τον σπρώξανε. Άρα, πώς το ερμηνεύεις.
Πώς το ερμηνεύω εγώ. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Κουβέντα κάνουμε. Εγώ πώς το βλέπω. Εγώ θα τον έριχνα 8 χρόνια φυλακή. Δεν ζητάω να γίνεις δικαστής. Σε με ζητάς να γίνω δικαστής. Πώς το ερμηνεύεις. Είναι ατύχημα ή είναι δολοφονία. Ο, δολοφονία δεν είναι. Δεν θέλει να το σκοτώσει. Θέλει να το βγάλει εξαφνικά. Δεν είπα εγώ ότι θέλει να το σκοτώσει. Ναι. Άρα θα μόνος πάει τώρα. Έλεγες, θα πάει ρεκόρ. Μόνο σου έλεγε. Ναι. Μια προσωπική εμπειρία από ένα φίλο ο οποίο έσπρωξε τη γυναίκα του και χτύπησε και. Στον καλοριφέρ. Μπράβο. Ωραία. Εγώ δεν λέω ότι ήθελα να τη σκοτώσει. Σκότωσε όμως. Αυτό είπα. Ναι. Ωραία. Δυστυχώς όμως, όταν όλο χάνει τη ζωή του, είναι άλλο. Αν έχει λεφτά αυτό και είναι καλό ο δικηγόρο, θα το βγάλουν φόνο εξαφνικά. Δηλαδή, αυτό θα περάσουμε στον κόσμο τώρα. Στον κόσμο θα περάσουμε την αλήθεια. Αν έχει λεφτά και καλό δικηγόρο, λέμε. Τερνάει φόνος εξαμελίας, δεν πέθανε από τη σμπροξιά, πέθανε από το κρύο κτλ. Πρέπει να γίνει και νεκροψία. Άμα χτύψει το κεφάλι. Άμα έχω λεφτά και την νεκροψία την κάνω ό,τι θέλω. Καταλαβαίνεις τώρα στην Ελλάδα. Πολύ καλά. Άτε τώρα, τι θες να ανοίξω το στόμα μου. Με πας σε ένα θέμα επικίνδυνο να πούμε. Να το σταματήσουμε. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Αν έχω λεφτά, δεν μπαίνω φυλακή σε αυτή την περίπτωση. Για τα πάντα. Άτε, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πού είναι η αριστερή, ρε. Άμα ήταν κανένας μετανάστης αυτός που πνίγηκε, θα είχαμε τώρα διαδηλώσεις να πέσει ο Μητσοτάκης. Τώρα που άλλος είναι φουκαράς, αμαία να πούμε, αμαία το παιδί, Έλληνας, από την Κρήτη, πού είστε ρε αριστεράρες, πού είστε. Πού είστε να κάνετε μανούρα να πούμε, που δεν τον έσπρωξε μπάτσος, τον έσπρωξε ένας δικός σας. Δεν είναι σε κάποιο δωμάτιο. Ρε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Μπορώ να μιλήσω, να εκφραστώ όπως θέλω. Γιατί, όχι. Ωραία. Μην δικαιολογείς. Δεν δικαιολογώ, είπα ωραία. Κάτι. Ή βούλος το ή άκουμε και πες μετά. Πες ό,τι γουστάρεις μετά. Πού είναι, ρε, επειδή δικό σας τον έσπρωξε τον άλλον, να πούμε, και επειδή ο άλλος δεν είναι μετανάστης, και επειδή δεν το σκουντάει μπάτσος, έχουμε ησυχία σήμερα. Σήμερα δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Σήμερα, ας πούμε, δεν βρίζουμε το Μητσοτάκη. Σήμερα, ας πούμε, είναι καλό αυτό εδώ, επειδή είναι δικό σας αυτό. Δεν φταίω με το ταγίδι. Σε μάτα, δεν μιλάω. Ρε κόκκινε. Κατάλαβα που το πει. Ρε, μην πειδά την κουβέντα, ρε. Μην την πειδά την κουβέντα μεσημεριάτικα. Δεν ξύπνησε καλά. Ρε, καλά ξύπνησα. Δεν ξέρει. Για το θέμα δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει ότι είναι άλλο αμαία. Τελειώνει η κουβέντα. Πά σε άλλο θέμα εσύ μετά τώρα. Εσύ δεν ξέρει τι βάση νόμου. Πάτε πάλι. Τι μου λε. Ρε, ποιο νόμο στην Ελλάδα να μου πει. Άμα του πάρει ο Κούγια, αθώοι είναι και οι δύο. Άμα του πάρει ο Κούγιας τώρα να αναλάβει, γιατί έχουν ένα δικηγόρο ο οποίος είναι Β' Εθνικής. Το είδα εγώ ποιος είναι δικηγόρος, μπήκα, τα είδα όλα. Ο δικηγόρος που έχουν είναι Β' Εθνικής. Μακεδονικός είναι, πασεραϊκός, κανένα τέτοιο τύπος. Ξέρω εγώ, Καλονί, δεν είναι Ολυμπιακός. Άμα πάρουν από δικηγόρο Ολυμπιακό, δηλαδή Κούγια και τέτοια, αθώ είναι και οι δύο. Κανείς δεν μπαίνει μέσα. Με Κούγια. Θα θώσει την πισπυρίκου, ρε. Αυτούς δεν θα αθώνουν. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Να βγει απόφαση, κάτσε. Με ελληνικά μιλάμε. Και το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή πρέπει να είναι δεξιός αυτός που δέρνει. Αστυνομικός. Και αυτός που τρώει ξύλο να είναι μετανάστης για να πούμε είναι κατάπτωση στην κοινωνία, πού είναι. Εγώ σήμερα, αν ήμουν αριστερός, σήμερα θα βγάζα κόσμο έξω. Και για την εταιρεία και για τους λιμενεργάτες, για τη συμπεριφορά, την άθλια που έχουν κτλ. Τα μπελάκι δεν είστε όλοι. Τα μπελάκι, τίποτα. Το παιδάκι 36 χρονών, 10 παιδιά οικογένεια, ο παπάς δεν έχει λεφτά, φουκαράς. Δεν έσπρωξε το γιο κανός, ξέρω εγώ, πλουσίου. Δεν ήταν αναρχικός αυτός που πνίγηκε. Δεν ήταν αριστερός αυτός που πνίγηκε. Αμαία ήταν. Ποιος υπολογίζει τους αμαία έτσι και αλλιώς, όπου δεις παρκαρισμένο αμάξι, σε μπάρα αμαία είναι. Σε μπάρα αμαία είναι. Το 90% παρκάρουμε μπροστά στα αμαία. Ρατσιστές. Χωρίς φιλοσοφία, χωρίς κουλτούρα, χωρίς ευγένεια, χωρίς τίποτα. Βαλκάνοι, βρωμόψυχοι, ελληναράδες και δεν συμμαζεύεται. Αν πάνε με αυτόν τον δικηγόρο θα πάνε φυλακή. Αν αλλάξουν δικηγόρο και πάω οι Κούγιας, δεν θα πάνε φυλακή. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει η στατιστική. Όποιος με φωνάξει, έχω σπίτι καμιά 400 περιπτώσεις. 400 φάκελους για τέτοιες περιπτώσεις. Μην με φωνάξει κανένας. Παρακαλώ κύριε, ποιος είστε, είμαστε.
400 υποθέσεις. 400, 390 κάπου τόσο. Φτωχός φυλακή, πλούσιος έξω. Εδώ είναι. Φώναξε με όποιος θέλει να με φωνάξει. Όποιος γουστάρει. Όποιος γουστάρει με φωνάξει. Γιατί λες αυτά. Ο λόγος που θα μαδεύεις ποιος είναι. Μην με πάρει κανένας εισαγγελέας και μου πει γιατί τα λες αυτά. Πολύ στην κυρία εισαγγελέα, πάρει 400 υποθέσεις και στο δικαστήριο 410. Φτωχός φυλακή, πλούσιος έξω. Έχετε μου πει κάτι στατιστικά. Τμήμα οικονομικό πανεπιστήμιο, τμήμα οικονομικό. Από εκεί τα έχω πάρει. Έχω ένα βοηθό. Έχω ένα βοηθό καθηγητή που εδώ και 4 χρόνια μάζευε υποθέσεις και στο τμήμα το νομικό έχω έναν. Μάζευε υποθέσεις, φέρω για το αρχείο μου. Ποιος φτωχός μπήκε φυλακή, ποιος πλούσιος είναι έξω. Και τι υποθέσεις είχαν. Σπόγαμε πάνω αυτή φυλακή, άμα πάρουν τον κουγιά δικηγόρο. Σπόγαμε πάει φυλακή. Μη ζητήσουν και λίτρα από την οικογένεια του πεθαμένου. Ότι ποια ψυχική οδύνη. Δεν ξέρεις πού ζεις, μου φαίνεται. Στην Ουγκάντα, στο Βαλκάνιο. Δεν ξέρεις πού ζεις, μου φαίνεται. Πάρε πέντε χορηγού και πάμε σε άλλα θέματα. Να σου πω ποια είναι η ένσταση που έχω. Τι ένσταση να έχεις. Αυτοί δεν μπορούσαν να ξέρουν εκείνη την ώρα σε δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα. Τι δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα έγινε. Με τι δευτερόλεπτα. Δεν το βλέπεις τον άλλο να έχει θέμα. Δεν ξέρανε αν είναι γιος πλουσίου, ποιος είναι. Δεν τον είδανε ρε ότι είναι αμαία. Άμα ήταν γιος πλουσίου, έτσι θα πήγαινε. Θα έπρεπε ο μπαμπάς του τηλέφωνο, κολοπεδαράδες θα του έλεγε σταματήστε το πλοίο, όπως είπε η Μενεγάκη και ο Ματέο, να περάσει η Μενεγάκη μέσα. Στη Μενεγάκη σταμάτησε το πλοίο. Ο άλλος είναι αμαία, δεν σταμάτησε το πλοίο. Άμα είχε λεφτά θα πήγαινε και ήταν πλούσιος, έτσι θα ήταν, δεν τον είδαν. Ότι ήταν μπερδεμένος. Τον είδαν μπερδεμένο, έφυγε από εδώ, του το χλεφάσαν κιόλα, του τράβηξε μια σμοξιά, πάρ' τον κάτω. Άμα ήταν ο γιος στη Μελισσανίδη, δηλαδή, έτσι τα πήγαινε. Θα παίρνει ο Μελισσανίδης τηλέφωνο ή ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης, έρχεται ο Γιώργος με το πλοίο, καθίστε καλά, μην σας πάρω τα κεφάλια. Προσοχή, ο καπετάνης, προσοχή. Για να πάει ο γιος του μεγάλου με το πλοίο. Άλλο λέμε, παράδειγμα λέμε. Παράδειγμα λέμε. Το πιάσε το θέμα. Κοινωνικός. Γιατί βογκάς. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Δεν σ' άρεσε. Πες μας την εκδοχή σου. Δηλαδή. Την ανθρωπιστική σου πλευρά. Ρε. Δεν είναι θέμα. Ρατσιστόμουτρο που έχει, άμα δει μαύρο φουκαρά τον βρίζει και άμα δει τον ατετοκούμπο. Δεν βρίζω γενικώ. Ναι. Πήγα εγώ του είδα. Θα σου πω τι έχει. Ναι. Την παρέα μου πήγαμε να φάμε. Ήρθε μια μαυρούλα με το παιδάκι να πουλήσει τετραγωγελίμωση. Τετράδια. Στυλό και τέτοια. Υποτιμητικά. Λέω άμα ήταν η μάνα του ατετοκούμπο, λέω οι Αφρικανοί τι θα κάνατε. Κάμψεις τα κάνατε βρωμιάριδες, ρατσιστόμουτρα τους λέω να πούμε. Και σκόρμαι και φεύγω. Παράξενος είμαι, θα σου πω είμαι περίεργος εγώ. Θα σου πω ποια είναι... Εσείς είστε νορμάλ, έτσι. Θα σου πω ποια είναι η οπτική. Ποια είναι οπτική. Τι οπτική να έχεις ρε. Εσύ δεν ξέρεις ότι άλλο το ανθρωπάκι ίδιος ο πέντο προπονητής του Ολυμπιακού Φουκαράς. Και για τον το κάνει. Πριν από χρόνια. Ναι, πριν από χρόνια τι έγινε. Γινόταν ένας αγώνας ράλι. Ράλι. Ναι. Πού. Εδώ στην Ελλάδα. Σε ποιο μέρος. Δεν θυμάται τώρα. Σε χωματόδρομο. Πολλά χρόνια. Σε χωματόδρομο. Όταν είχε ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση. Μάλιστα. Και γίνει ένα τρομακτικό ατύχημα. Ναι. Με αρκετούς νεκρούς. Ναι, έφυγε από το... έφυγε από το δρόμο και έπεσε πάνω στον κόσμο. Μάλιστα. Δεν μπορούσα να χωνέψω τη λογική του κάμεραμαν. Ναι. Ο οποίος δεν πήγε να βοηθήσει. Για να βοηθήσει. Ο κάμεραμαν ήθελε να πουλήσει τη. Να τελειώσω, ρε. Και να οικονομήσει. Εγώ δεν σε διέκοψα. Δεν μπορούσα. Σε προλαβαίνω, τάκλεισε κάνω. Αντικανονικό είναι όμως. Ναι, για πες, τι να κάνει. Δεν μπορούσα να χωνέψω τη λογική του κάμεραμαν. Τι λες. Ο οποίος αγωνιούσε να τραβήξει πλάνα. Φυσικά. Να μας δείξει τι, κομμένα κεφάλια και πτώματα. Στην δουλειά. Αφού τα... Κοίτα, κόκκινε, εάν εσείς τα κομμένα κεφάλια τα δίνετε μηδέν θεαματικότητα, δεν θα τα παίρνετε τα κομμένα κεφάλια. Επειδή εσείς γουστάρετε κομμένα κεφάλια και επειδή στον πόλεμο. Το του σκεπτικό κόλπου, μου το. Περίμενε, βρε, περίμενε. Το σκεπτικό μου το. Κατάλαβα το σκεπτικό. Στον πόλεμο του κόλπου λοιπόν το 90, τρώγαμε πίτσα και βλέπαμε κομμένα κεφάλια και χέρια. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Θέλαμε βία και αίμα να βλέπουμε. Στον πόλεμο του 90, εγώ θυμάμαι οικογενειακή αυτή με ξαδέρφια μου, παραγγείλαμε πίτσα και βλέπαμε τον πόλεμο face to face, goal to goal, λεπτό προς λεπτό, κομμένα κεφάλια, κομμένα γέρια. Τι μας λες τώρα. Τι μας λες. Αφού ο κάμεραμαν τα τραβάει, πάει να πει ότι πουλάνε τα κομμένα κεφάλια. Πάει να πει ότι εσύ ο Βόδαρος και εγώ θέλουμε να δούμε τα κομμένα κεφάλια. Γιατί ο λαός θέλει βία, σεξ, αίμα, αυτά πουλάνε. Εγώ κάνω ωραία ανάλυση ποδοσφαίρου και παίρνω, ξέρω εγώ, 100 views. Λέμε, παράδειγμα. Και κάνω καλή ανάλυση. Λένε, δεν λέω εγώ, λένε. Ωραία. Άμα γίνει μια μανούρα, μια φασαρία στην εκπομπή, οποιαδήποτε, έχω τετραπλάσια. Αναλογίστηκε γιατί. Η ποιότητα δεν πουλάει. Ποιο είπε όχι. Τι δεν ρωτήσε για τον κάμεραμαν τότε. Αναρωτιέται για τον κάμεραμαν. Με ρώτησε πώ το βλέπει εσύ και σου είπα κάτι. Τι μου είπε. Ότι είδα ένα ατύχημα. Τρομακτικό ατύχημα. Ναι. Λοιπόν,
Και δεν μπορούσα. Γιατί δεν έκλεισε τα μάτια να μην το δεις. Δεν είδα. Αφού το είδες. Δεν το είδα μετά. Όταν άρχισε να δείχνει, το κλείσα. Α, είσαι τόσο ευαίσθητος. Ρε φίλε, το τι είμαι το ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται. Και άστα με κρίνει ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω ότι. Όταν αφού... βρίσκεται τη μάνα του Διούδη και του Κατεργιανάκη, δεν είστε ευαίσθητοι. Ποιο τον έβρισε. Βρε, τελείωνε βρε τώρα. Ευαίσθητε εσύ τώρα. Δηλαδή το ίδιο είναι η ύβρη, μια δολοφονία ή με ένα δυστύχημα. Το χαϊδεύουν οι φίλοι, οι παπάδες, τα παιδάκια δεν είσαι πιάνει ευαισθησία. Έλα, τελείωνε. Να τους κρεμάσουν ανάποδα. Τελείωνε, βρε, να τους κρεμάσουν ανάποδα. Τελείωνε. Έχεις τίποτα άλλο να πεις. Φυσικά. Κάτε, τελείωνε. 55,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κιδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Mark Botcher Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνήστε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε, μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. Όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. 9.55 και το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ του χρέους του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι με τη σημερινή σκοπή σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Να πω ότι το Μετρόπολης 95.5 θα είναι και φέτος διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης έξω από το περίπτερο 2 μαζί με όλο τον όμιλο Μετρομίντια. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωριστούμε από κοντά, να απολαύσουμε live εκπομπές από τους παραγωγούς του Μετρόπολης 95.5 του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου της Βορείου Ελλάδος. Οι φίλοι του στοιχήματος, ήρθε η ώρα να δείτε τα ταμεία σας να εκτοξεύονται πραγματικά χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Με ποσοστό επιτυχίας τους live στοιχηματικούς αγώνες, οι οποίοι ξεπερνά το 80%, δεν έχετε παρά να αποκτήσετε το goalsuperheroes.com προκειμένου να πηγαίνετε κάθε μέρα ταμείο. Έρχονται προτάσεις καθημερινά για live στοιχηματικούς αγώνες και πώς το αποκτάτε. Μπαίνετε στο metrosport.gr. Κάντε κλικ στο banner που λέει Metro 90-90-90 για να έχετε προνόμια όπως 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή ενός Gold Super Hero, 10% έκπτωση στα πακέτα συνδρομών 3 Days Trial και 20% περισσότερα coins σε όλα τα πακέτα coins. Με το που το αποκτάτε θα δείτε πραγματικά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά τα οποία είχατε γνωρίσει μέχρι σήμερα, καθώς τα ταμεία σας θα απογειωθούν σε βαθμό που δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, ακούστε τι σας έχω σήμερα από τα Μέντουσα. Πατέρας και γιος θα κουρευτεί παρέα με 16 ευρώ από 20, ένα δωράκι από εμένα για εσάς, θα πάτε στα Μέντουσα και θα πείτε Μετρόπολης, αλλά πηγαίνετε γρήγορα γιατί μόνο αυτό το μήνα θα σας δώσουμε αυτή την προσφορά. Μετά θέλω να μου πείτε αν ξανανιώσετε φρεσκαρισμένοι και ανανεωμένοι μετά από τέτοιο κούρεμα. Μέντουσα Μπάρμπερ, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Ράπη, θέλω να σε ρωτήσω, ένα ζευγάρι που είναι χρόνια παντρεμένο, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να διατηρήσει την αγάπη και να μην πάρει διαζύγιο για πλάκα? Άλλο αγάπη, άλλο έρωτας. Συμφωνώ. Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι όταν γεννηθεί το πρώτο παιδί να συνεχίσουν να κάνουν σεξ και να μην πάει ο άντρας στον καναπέ να μείνει. Ή η γυναίκα μπορεί να πάει στο καναπέ, συνήθως ο άντρας φεύγει για να μείνει το μωρό στο μεγάλο το κρεβάτι. Σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός, μπαίνουν πάρα πολλά καθημερινά μικρά προβλήματα τα οποία είναι να λυθούν από κοινού ο άντρας με τη γυναίκα. Κάποια από αυτά θέλει να τα λύσει ο ένας με έναν τρόπο, ο άλλος θέλει να τα λύσει με άλλο τρόπο, δεν συμφωνούν οι τρόποι που είναι να επιληθούν τα προβλήματα. Εξωγενείς παράγοντες, μάνες, πεθερές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, κολόγριες και τα λοιπά, χωρώνται κολόσοχα. Λοιπόν, αλλά αν το ζευγάρι είναι ομαδικό και τα λοιπά, μπορεί να το ξεπεράσει πιο ανώδυνα. Για μένα πολύ μεγάλο κομμάτι παίζει το σεξ. Η απώλεια του σεξ, το ότι δεν κάνουν σεξ τα ζευγάρια μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είναι η αρχή του τέλους. Γιατί αν έχουν καλή σεξουαλική ζωή, οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα δημιουργείται, το λύνουν πιο εύκολα. Η κακή σεξουαλική ζωή δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα. Και ξεκινάει όλο το κακό από τη στιγμή που θα μπει τρίτο άτομο στο σπίτι και είναι το παιδί. Φεύγει ο άντρας, πάει καναπέ, κοιτάει τη γειτόνισσα, παχαίνει λίγο η γυναίκα, την ώρα που θέλει να κάνει σεξ δεν φτιάχνεται, φαντάζεται τη γειτόνισσα, μπερδεύεται το έργο.
η δική μου συμβολή από εμπειρία, μέσα από αποτυχίες και επιτυχίες και λάθη πολλά, είναι ότι τα ζευγάρια όταν αρχίζει και μειώνεται το σεξ, ξεκινάει η αρχή του τέλους. Τώρα, το ότι δεν χωρίζουν πολλές φορές είναι πρώτον ότι υπάρχει το θέμα της συνήθειας και ότι δεν έχει μπει τρίτο άτομο στο κομμάτι το ερωτικό, όχι το ερωτικό της ξεπέντας, το συναισθηματικό. Αν μπει τρίτο άτομο συναισθηματικά και δεν υπάρχει σεξ μεταξύ του, εκεί είναι πρόβλημα. Σου απαντώ, φίλε, τι με ρωτάς. Κόκκινε, το γνώριζε τον άνθρωπο το πλήρωμα, γιατί ταξίδευε συχνά. Επίσης δεν είναι δολοφονία ότι δεν το πάτησε ένα σωσίβιο και σηκώθηκαν και έφυγαν. Ρε φίλε, τώρα τι περιμένεις τώρα. Αυτά καραβόσκυλα τώρα. Περίμενε. Περίμενε, εμένα ρώτησε. Αυτά καραβόσκυλα. Εμένα ρώτησε. Τι εσένα. Εμένα ρωτάει. Φίλε, εξυπακούεται. Δεν ξέρω αν το γνώριζε το πλήρωμα ή όχι, αλλά εκ των πρώτων πραγμάτων που πρέπει να κάνουν είναι να πετάξει το σωσίβιο. Δεν το συζητάμε. Γρηγόρη, η βάση όλων των αρετών είναι το φιλότιμο και δυστυχώς έχει χαθεί από την κοινωνία, γι' αυτό βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές όπως αυτή χθες στο πλοίο. Πού είναι ρε οι αριστεροί, γιατί μου γκάθηκαν? Δεν πέθανε, μισό λεπτό ρε. Δεν πέθανε δικός τους, έτσι. Περίμενε. Υπάρχει κάτι χειρότερο. Τι χειρότερο. Άκου, μου το στέλνει ο Γιώργος ο Μάντζιος. Τι θέλει ο Μάντζιος? Ανάρτηση του Μητιάδη Βαρδιτσιώτη. Το είδα μορτοφέλο το Βαρδιτσιώτη. Δεν το ξέρει όλο. Τον είδα το φέλο το Βαρδιτσιώτη. Δεν το ξέρει. Ότι θρυνούν, λέει, και οι οικογένειες. Μπορώ να μιλήσω. Τι να μιλήσει. Υπάρχουν αυτοί που θρυνούν τον αδικογραμμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρυνούν για αυτού που πήγαν να κάνουν τη δουλειά του. Ναι. Να φέρουν ένα μεροκάμωτο και σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία. Άκου να δει ο Βαρδιτσιώτη. Δηλαδή θέλω να μου πείτε, κύριε Βαρδιτσιώτη. Θα σου πω, Θέλω να μου πείτε, κύριε Βαρδιτσιώτη. Θα σου πει ο Βαρδιτσιώτη. Ποια η ωφέλη αυτή τη ανάρτηση. Ρε κόκκινε, δεν καταλαβαίνει ο Βαρδιτσιώτη. 10 πτυχία μπορεί να έχει ο Βαρδιτσιώτη. 15 πτυχία μπορεί να έχει ο Βαρδιτσιώτη. Δεν έχει πάει να αγοράσει ούτε μια ντομάτα στη Λαϊκή ο Βαρδιτσιώτη. Δεν ξέρουν πέρα από την Εκάλη και τα βόρεια προάστια τις συνήθειες ενός μέσου συνηθισμένου ανθρώπου σαν και εμάς. Και ο Βαρβιτσιώτης, τι Βαρβιτσιώτης? Ο γιος του Βαρβιτσιώτη είναι. Υπουργό Ναυτιλίας. Ρε, δεν πάνε να είναι τύπους χωρίς ναυτιλίας. Ρε, ο γιος του Βαρβιτσιώτη είναι. Ξέρεις, σημαίνει ο Βαρβιτσιώτης Β. Ότι αν δεν ήταν ο μπαμπάς του Βαρβιτσιώτης, θα πουλούσε λεμόνια στην Ομόνια ο Βαρβιτσιώτης. 50 πτυχία να έχεις. Δεν έχουν, παιδί μου, επικοινωνία. Είναι αντιεπικοινωνιακή. Εγώ κάνω παρέα τελευταία με πολιτικούς. Θες μια αλήθεια? Ακούω. Μπορώ να τους πάρω τα σόβρακα να αναλάβω τμήμα μάρκετινγκ το γραφείο τους. Και αυτοί που τους παίρνουν στα γραφεία, ένας, δύο είναι πολύ καλοί που έχω συνεργαστεί. Όλοι οι άλλοι οι οποίοι είναι τρεχάμενοι, παρατρεχάμενοι, άμα και κανένα συγγενής και τα λοιπά, άσχετοι από επικοινωνία, μηδέν. Ο Βαρβιτσιώτης ο Φουκαράς, στα βόρεια προάστια στην Εκάλη, δεν ξέρει το παιδί. Φουκαράς ο Βαρβιτσιώτης. Φουκαράς είναι. Ένας άνθρωπος, ρε κόκκινε, που είναι ακοινώνητος και είναι περιορισμένος. Φουκαράς είναι. Τι είσαι εσύ, φουκαράς κι εγώ? Ποιο φουκαράς είναι ο Βαρβιτσιώτης από εμάς? Εμείς είμαστε πιο ευτυχισμένοι από τον Βαρβιτσιώτη. Άλλο το έλεγα. Άσε ρε φίλε τώρα. Η λέξη φουκαράς παραπέμπει αλλού. Φουκαράς. Λάθος λέξη. Έλα, μια χαρά είναι η λέξη. Δεν ξέρει να μιλήσει. Δεν ξέρει την κοινωνία. Δεν ξέρει τα θέλω της κοινωνίας. Δεν μυρίζει την καθημερινότητα. Δεν ξέρει την αγορά. Φουκαράς είναι. 50 πτυχία να έχει. Ας το Βαρβιτσιώτη. Βαρβιτσιώτης ήταν ο μπαμπάς του παιχταράς. Βγήκε και αυτός. Έτσι είναι στην Ελλάδα η πολιτική. Και χωρίς εισιτήριο έπρεπε να το βάλουν μέσα στο πλοίο. Τώρα ναι. Μέσα αυτοί μην ναι. Τους λυπηθούν καθόλου. Ναι. Μπορεί ρε παιδί μου ο Αμέα να του πει και μια κουβέντα. Δηλαδή τι πρέπει να τον πετάξει, μπορεί να σου πει και μια κουβέντα. Εμένα δηλαδή ο Κιμπόκο που μου έδωσε τον Μπουνίδη και αυτή μου βουίζει 4 χρόνια και έχω εμβοές, τι έπρεπε να τον κάνω τον Κιμπόκο? Να γιάσει το χέρι σου, Κιμπόκο. Καταλαβαίνεις να σου πω. Εσύ κατάλαβες. Εγώ είμαι στον καυγά πρώτος. Ήρθε ο άλλος που κάτσε ένα Μπουνίδη. Τι και χειροδύναμος, γιατί όλοι οι τρελοί είναι δυνατοί. Ο Κιμπόκο είναι δυνατός. Γι' αυτό είσαι δυνατός. Πέτε. Εκεί που καθόλου. Μα δεν παλεύεσαι ρε παιδί, δεν πιάνεσαι με τίποτα. Που τραβάει ένα μπουνίδι ο Κιμπόκο, πάρ' το κάτω το λαπτόπουλο. Το κυνηγάω, το φτάνω. Και τι τώρα περιμένεις δηλαδή? Εγώ να μαλώσω με τον Κιμπόκα, τον σπρώξα, τον κάνω και τον ράνω. Και δεύτερη μπουνιά να με έδινε, θα καθόμουν να τη φάω. Δηλαδή δεν τον είδανε ότι το παιδί έχει θέμα. Τι μαγιά είναι να πάω χτυπήσει τον Αμέα? Άμα είσαι μαγιά, πάνε βδίρε κάνα σαν το Λεοντιάδη και το Μητρόπουλο. Να σε κάνουν μαύρο. Ναι, κάνε μαγιά εκεί. Τι τον Αμέα σε κάνεις μαγιά? Κάνε μαγιά σε ένα πυγμάχο. Άντε τράβα κάνε. Τον Αμέα δηλαδή κάνεις μαγιά? Τι είναι αυτό τώρα? Τι μαγιά είναι αυτή τώρα δηλαδή? Και στη Μενεγάκη. Σταματάμε το πλοίο
για να περάσει η κυρία μία ώρα μετά. Υποτακτική. Ποια σε άλλα θέματα έχω συγχυστεί να πούμε. Είμαι στεναχωρεμένος. Πάμε παρακάτω. Τι έγινε, εγώ ήθελα να κάνουμε τον κόσμο λίγο να χαμογελάσει. Ναι. Αλλά... Δεν θέλω να χαμογελάσει ο κόσμος. Με εις βάρος του άνε χαμογελάσει. Πάμε στο 8 τέκα. Κανένα. Σταμάτα, βρε. Και εσείς δεν ξέρετε. Στο ραδιόφωνο δεν ξέρετε. Είσαι επικίνδυνο. Ακούδα, το πω εγώ. Δεν ξέρετε. Η κοινωνία δεν την ξέρει. Άμα πάρει τα μάξι και πα από την Ελβετία μέχρι το άλλο το φανάρι που είναι. Πώ λέγεται ρε, το σουβλατζίδικο. Το Ντεβίτο, πώ λέγεται, κάπω έτσι. Και σε πιάσει το φανάρι εκεί στην καφετέρια, μαύρο θα σε κάνουν. Δεν ξέρει. Εγώ περνάω, εμένα δεν με κάνουν μαύρο. Εσύ πα. Γιατί να μην πάω. Ε? Γιατί να μην πάω. Μπούζο πάει. Πάτε. Ο καθένα δε φίλε κρίνεται για αυτά που κάνει. Για πάει, Μανολίδη. Για αυτά πάει. Που λέει. Ναι. Για το πώ λειτουργεί. Πάτε. Μην πάτε από τον άλλο δρόμο. Έχω πάει πολλές φορές. Ρε πας. Πάω, ναι, γιατί. Μάλιστα. Εντάξει. Όταν είσαι καλά με τη συνείδησή σου, για ποιο λόγο να μην πας. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες και είναι πολύ κουτοπώνυρο. Όχι, Μανούλα μου, είναι πολύ δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Είναι πολύ κουτοπώνυρο αυτό που λες. Mm. Γιατί δεν πιάνεις αυτό που σου λέω. Γιατί θα πω τον κόσμο τι ήθελα να κάνουμε τώρα και είμαι σίγουρος ότι αν. Λάθος timing. Πρώτον. Αυτό το σέβομαι. Το να μου λες όμως. Περίμενε. Ναι. Αυτό το σέβομαι. Άλλο λάθος ναι. timing. Ναι, ναι. Και άλλο να μου λες ότι είναι θέμα για να θυμώσουν οι Αριανοί. Ναι. Θα το πω τον κόσμο ότι θα λέει και θα το κάνουμε αύριο. Είπα τον Κωστή. Άκου τώρα. Είπα τον Κωστή. Εξυπνάδες τώρα, άκου. Εξυπνάδα είναι. Άκου εξυπνάδα που βγήκε. Είπα τον Κωστή. Είπε τον Κωστή. Να πάρουμε το τηλέφωνο που έκανε ο απίθανος στον Καρυπίδη. Ναι. Και να κάνει ο Κωστής να πει, να δίνει απαντήσεις πώς θα απαντούσε ναι. αυτός. Ναι. Να πω εγώ λέω ότι ο κόσμος θα γελούσε. Να σου πω εγώ κάτι. Ναι. Γιατί δεν παίρνεις τον Καγκάτσι να το βγάλεις εδώ το μεσημέρι. Να του πεις τι έκανε ο Κωνσταντέλιας και το διώξανε από την Εθνική. Τι έκανε. Όπου ξέρουν από τον ΠΑΟΚ. Πες με εσύ. Πειθαρχικό παράπτωμα λέει έκανε. Όπως. Δεν ξέρω αν έκανε τίποτα με την καμαριέρα ή αν ήταν στο φαγητό λάθος ή αν αντιμίλησε τον προπονητή. Γιατί το βρίζετε τον προπονητή της Εθνικής εδώ. Εγώ δεν τον έβρισα για τον Κωνσταντέλια. Εγώ είπα γενικότερα, δεν πήρε βαγιά. Για τον Κωνσταντέλια με νοιάζει, ας για τους άλλους. Τους άλλους έχουν δίκιο οι άλλοι. Και για τον Κωνσταντέλια μπορεί να έχει δίκιο γιατί είναι παιχταράς. Αλλά λέει ο άλλος έκανε πειθαρχικό παράπτωμα. Ευγάλε και από την ΠΑΕ αυτό εν μέρει. Τι παράπτωμα έκανε ο Κωνσταντέλιας. Ναι, αυτό εν μέρει. Εν μέρει. Δεν μου αρέσει αυτό που θα κάνω. Ναι. Σου δίνω δίκιο γιατί. Αν μου δίνεις δίκιο, δεν σ' αρέσει που με δίνεις δίκιο. Δεν μου αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Γιατί δεν πρέπει να σου με νοιάζει εμένα. Θα σου πω γιατί. Γιατί είπε ο Πογιέτ ότι μίλησα με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο να επικοινωνήσει. Ρωτήστε λέει τον ΠΑΟΚ. Να τελειώσω. Ναι, να τελειώσει. Για ποιο λόγο να πει ένας προπονητής ναι. ότι μίλησα με τη διοίκηση όταν δεν υπάρχει κάτι κακό. Ναι. Για ποιο λόγο να πει ότι μίλησα. Άρα υπάρχει κάτι κακό. Είσαι ηλίθιος τελείως. Είμαι, ναι. Τώρα είμαι. Τι είπα, ρε. Ναι, αυτό ακριβώς. Λέω δυστυχώς γιατί ναι. τα άκουγα και έλεγα κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή για όποιον δεν καλεί στην Εθνική παίρνει τη διοίκηση ομάδας να απολογηθεί γιατί δεν το έκανε. Δεν στέκει. Οπότε. Δεν το σκέφτηκα έτσι πως το λες. Γιατί δεν το σκέφτηκες. Γιατί δεν έχεις θηλυκό μυαλό. Έχεις αρσενικό και ολικοκυβικό. Μικρά κυβικά. Όλα τα λέμε εδώ. Τις κακομοίρες λέγεται η εκπομπή. Άμα είναι να κάνω εγώ δημόσια σχέση και να είμαι φρόνιμος, πάω σε μια εκπομπή ήσυχη, πάω με τον Τσίγκο και κάνω, μαθαίνω βοηθός του Τσίγκου τα άλλα θέματα να πω. Πάω βοηθός του Παπαζαφυρού, αλλά και εκείνη είναι εκρηκτική εκπομπή. Καλησπέρα από το Fan Club Κιμπόκο από το Λεμαϊδας. Δώστε φαβορή αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα, παιδιά. Σας προσωστά καλή εκπομπή. Δεν τα διαβάζεις τα μηνύματα νο πάνω κόκκινε δυσλεκτικό σκουπίδι. Πώς είπε? Δυσλεκτικό σκουπίδι. Ρατσιστής είσαι φίλε. Γιατί σε εναντίον των σκουπιδιών. Αυτό έχει το πεις λέει. Ε, βέβαια. Ποιο μήνυμα διάβασες? Δεν ξέρουν αυτοί γιατί τα στέλνουν. Προφανέστατα ήταν κάποιο μήνυμα το οποίο μας έβριζε και εσύ το παρέκαψες να πούμε και το έβαλες εκεί. Μπράβο, ρατσιστές, είμαστε μόνο με τους φτωχούς. Αύριο πλούσιος ειδός θα πάρει τον Άρη. Αν πάρει τον Άρη, κάμψη θα κάνει όλη η πόλη. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, ρα που τα λες τα ίσια για τους κοπρίτες στο πλοίο. Όχι σαν τον κόκκινο που όλα τα στρογγυλοποιεί και κάνει την πάπια. Ποιος έκανε την πάπια, ρε Τζιμ? Ποιος έκανε την πάπια? Διάβαζε τα μηνύματα. Είναι όλο το μηνυμάτο. Λέγει. Ποιος έκανε την πάπια? Εγώ δεν είπα ότι αυτό το πράγμα είναι δολοφονία. Κατ' εμέ. Αλλά αποφασίζει η δικαιοσύνη.
Και κάνω την πάπια. Ας ίσχυε τη δικαιοσύνη να πράξει με τους πλούσιους και τους φτωχούς να βάζει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Ας την ίσχυε τη δικαιοσύνη τώρα. Θα μπλέξουμε και με τη δικαιοσύνη. Αρκετά μπλεξίματα έχουμε. Όρθια, βόδια και τα δύο. Οχ, για μας είναι. Ναι, ναι. Ναι, για, δέσαι, για να αποπλέψει ένα πλοίο πρέπει να έχει κλείσει το καταπέλτη και μετά να αποδέσει. Μάλιστα. Σε αυτή την καλή εταιρεία που χρωστάει ένα δις ευρώ και όχι Κολομβιανά πέσει το χρέος της, ποιος θα το πληρώσει? Το κέρδος ιδιωτικοποιείται και το χρέος κοινωνικοποιείται. Πολύ ωραίος κομμουνιστής. Πρώτον. Πολύ σωστά το λέει. Εκεί να τον παραδεχτώ τον αριστερό. Μηνυματάρα, την αλήθεια. Ξέρεις εσύ έτσι. Ή εγώ, αν η εταιρεία χρωστάει. Ποιος? Ξέρουμε αν. Ποια εταιρεία είναι αυτή που έχει αυτό το πλοίο? Ψάξτε να βρείτε. Τα λαγωνικά τη δημοσιογραφία που θέλετε και προνόμιο όταν αρρωσταίνετε να σας κρατάνε το σωληνάκι πλούσιες δροσίδες. Για πες. Θα βγείτε να μιλήσετε να δείτε. Τι θα άλλαξε? Να ξέρει ο κόσμος ποιος είναι αυτός ο πλειοκτήτης, ποια είναι η εταιρεία, τι συμφερόντων είναι, τι σχέση έχει με το κράτος, αν τη βάλουν πλάτη και την πληρώσει ο μικρός, ο φουκάρας, ο αυτοφόρος. Ναι, για πες. Όταν καίγεται ένα δάσος. Όταν καίγεται ένα δάσος. Ναι. Λένε ποια εταιρεία συμφερόντων είναι αυτή η οποία θα βάλει τις ανεμογεννήτριες. Το λέει κανείς? Φυσικά δεν το λέει. Δεν το λέει. Δεν λένε Μητσοτάκη για τις ανεμογεννήτριες. Δεν βρίζουν το πρωθυπουργό. Λένε ποια εταιρεία. Δεν την ξέρουν, ρε. Λένε το Μητσοτάκη. Βρίζουν και λένε ότι ο κάθε πρωθυπουργός βάζει πλάτη για να. Αυτό λένε. Λοιπόν, είτε είναι ο Τσίπρας, όποιος είναι πάνω, με συγχωρείς. Όποιος είναι πάνω πρωθυπουργός, αυτό να βρίζουν. Αυτό δεν βρίζουν. Τι θα αλλάξει? Ναι. Αν ξέρουμε το όνομα της εταιρείας, του ιδιοκτήτη, τι αλλάζει? Θα σου πω. Αλλάζει το γεγονός. Άμα ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, εγώ λέω. Ναι, όνομα. Ναι. Ο Καραγιώλης, ο εφοπλιστής, ο οποίος έδωσε μπουνιά στο δημοσιογράφο. Δεν έδωσε μπουνιά, δεν μπορούσε να δώσει μπουνιά, ο άλλος την έδωσε. Αυτός την έδωσε. Δεν τα ξέρει. Με δυο μπράβους την έδωσε. Αυτός την έδωσε. Με πλάτη τους μπράβους. Δεν το ξέρει το γεγονός. Παρακάτω, λέει. Αυτός την έδωσε. Ναι. Με πλάτη τους μπράβους, λέω. Καμία πλάτη. Οι μπράβους τι είπανε? Εσύ στην άκρη και το λέει και τώρα οι δυο μας. Τι είπε? 72 χρόνια και το λέει και τώρα οι δυο μας. Μακάρι να ήμουν εγώ απέναντι. Να έχει ο μπράβος. Εγώ δεν δίνω δίκιο σου. Ο Καραγιώργης δεν έβαλε τους μπράβους να το χτυπήσουν. Ο ίδιος χτύπησε. Ναι. Δηλαδή, αν του κάθεται σε κάτι κλωτσιές ο άλλος, οι μπράβοι θα τον αφήνουν. Ναι, εγώ να λέω τι έγινε. Άστε, φύγε. Λέμε από λοιπόν. Δηλαδή, με συγχωρείς. Άλλο λέω. Κάτσε, ρε κόκκινο, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μην γίνεσαι διακόπτη, δεν γίνεσαι. Έχεις εσύ δύο μπράβους. Και έχεις αντιπαράθεση με μένα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και να πλακωθούμε. Και λέω στους μπράβους, καθίστε, ρε, οι δυο μας. Και σε πατάω κάτι μπουνιές και σε ρίχνω κάτω. Τι με κάνουν εμένα οι μπράβοι μετά? Για να δικαιολογήσουν το μεροκάμα, θα με κάνουν μαύρο εμένα μετά? Εννοείται. Τότε τι πήγε χωρίς τους μπράβους? Μάγκας ήτανε, με τους μπράβους πήγε. Παρακάτω, εγώ λέγει. Εγώ λέω τι έγινε. Παρακάτω, γιατί λέγει. Δεν το ξέρεις. Παρακάτω, ναι. Εγώ λέω τι έγινε. Άντε πάλι. Αλλάζει την κουβέντα. Ναι. Εγώ λέω του είναι του Καραγιώργη. Γιατί και αυτός εφοπλιστής είναι. Τι θα αλλάξει? Θα φάει τους μπράβους να σε πλακώσουν. Ρε σι... Εγώ λέω ότι. Γιατί έφαγε ξύλο, ρε, ο δημοσιογράφος? Γιατί είπε το όνομα? Ποιο όνομα είπε? Ρε σι. Ξέρεις τι έγινε? Φυσικά. Δεν ξέρεις τι τώρα. Να, για άλλο θέμα αυτοί μαλώσανε. Για άλλο θέμα. Δεν μαλώσανε. Έβγαλαν για οικονομικά, έβγαλαν. Κανένα οικονομικό. Για πες τι έγινε. Για πες. Να πες τώρα, αφού τα ξέρεις όλα. Όχι, δεν έγινε για θέμα. Για χοντρό θέμα έγινε. Γιατί έλεγε ο δημοσιογράφος. Ναι, για πες. Έγραψε. Ναι. Ότι Έλληνας εφοπλιστής. Ναι. Χρηματοδοτεί και βοηθάει και Ρώσο για να κάνουν κανάλι στην Αμερική για να βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο φάκελος της υπόθεσης έχει χαθεί. Εφόσον χάθηκε ο φάκελος, εγώ δεν δικαιολογώ τον υφοπλιστή και αυτό. Λέγε, ναι, ναι. Υπάρχει θέμα? Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Γιατί να επιμένει? Αλλά ήθελε τις μπουνιές το δημοσιογράφος, από ό,τι κατάλαβα. Εσύ. Ναι. Αφού δεν το ξέρεις, γιατί γι' αυτό όταν δεν ξέρεις, γιατί μιλά. Έχει δίκιο ο εφοπλιστής, με άλλα λόγια. Δεν, εγώ δεν θα αποδώσω δικαιοσύνη, γιατί η λύση δεν είναι το ξύλο. Πώς? Η λύση, σου λέω τι έγινε. Μάλιστα. Γιατί όλα τα ξέρεις, Πάνσοφε και Παντογνώστη. Είμαι. Και γιατί θα πρέπει να απασχολεί αν το παιδί είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα? Θα σου πω. Αλλάζει κάτι? Θα σου πω. Ανθρωπιστικά, ναι, αλλάζει, ναι, ναι, κάτι? Ναι, 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 ναι. Τι αλλάζει? Αλλάζει. Πιο εύκολα τον ορμάει ο άλλος που είναι να κάνει το μάγκα. Ο φίλος πέστειλε μήνυμα, λέει ότι το ξέραν το παιδί. Άρα ξέραν την αμαία. Δύο φορές χειρότερο. Ρε, μόνο που το ξέραν, αν το βλέπανε, είτε ήταν αμαία, ήταν φυσιολογικός άνθρωπος και έπαιρνε το πλοίο γραμμή συχνά, του συμπεριφέρεστε έτσι? Ρε κόκκινε, γιατί πρέπει να τυχαίνει να είναι αμαία και λέμε, εικάζουμε. Εδώ ρε φε, θα σε βρίσω τώρα. Ναι. Εδώ δεν σε πείραξε που ο ανάπηρος, μάλλον σε πείραξε που ο ανάπηρος φορούσε μπλούζα ομάδος. Και λες να μην φορούσε. Ναι. Και τώρα μου λες δηλαδή ότι είναι αμαία, δεν κατάλαβα πώς θα έχεις το μυαλό σου. Ρε αγόρι μου, ο άλλος ο χούλιγκαν είναι αυτός που είναι.
Είτε διανάπηρο, είτε διάπηρο. Είτε... Και εγώ λέω αυτός ο φελός που τον έσβρωξε, είτε ήταν αμαία, είτε δεν ήταν αμαία, θα τον έσβρωξε. Δηλαδή, άμα λέγανε τη Μενεγάκη να περιμένει μία ώρα, θα την έσβρωχνε. Συγκρίνεις τη Μενεγάκη, που σωστά το λες, είναι δημόσιο πρόσωπο, διάσημο με λεφτά, με έναν φτωχό άνθρωπο. Δηλαδή, ο φτωχός άνθρωπος, αν ήταν ο Στεφανάρας, θα τον έσβρωχνε. Φυσικά και όχι. Θα τρώγε τις μάπες του. Άρα βρήκε και έκανε. Αυτό λέω. Το αμαία και το αναφέρεις. Γιατί ο αμαία, ρε κόκκινε, ο αμαία, δίκιο δεν μπορεί να βρει. Όχι. Γιατί τον ανάπηρο δεν σε πείραξε τώρα. Βρε, με πείραξε, ρε, άλλο είπα, ρε, βλάκα. Με τον ανάπηρο. Ήθελα να δείξω στον κόσμο, γιατί είσαι κουφιοκέφαλος, ποντιοκέφαλος, ζαβουνοκέφαλος, Αντώνης Γεωργιάδης κεφάλι. Άκου δω, ρε. Με αυτό το κεφάλι που είπε, πώς δεν είσαι. Κάποια ποντιακή ή φτύδα. Κεφάλι αυτό που. Καμία. Γιατί φάτσα είναι αυτή που έχεις. Βρε, εγώ είμαι πόντιος μισός, ό,τι και να είμαι πόντιος μισός είμαι. Εσύ το κεφάλι αυτό. Αυτά τα βρε θεολόγοι Παπαδόπουλε. Σαν το ροφό. Κεφάλι αυτό που έχει. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος με φάτσα ροφού. Έγα μου. Απάντησε. Με διέκοψε τώρα. Κάτι με ρώτησε και με διέκοψε. Γεννήθηκα διακόπτης. Και τραβοχειροφρενάκες γεννήθηκες. Α, αυτά που τα λες συνέχεια έτσι. Πέθηκαν και ίδιο ροφιο. Κεφάλι με το θεολόγιο τον Παπαδόπουλο. Κεφάλι. Αντώνης Γεωργιάδης. Κοίτα, μου. Λέγε ρε βλαμένε. Μαζί μου είσαι 17 χρόνια. Όχι με κανένα μικρό κεφάλι. Τι με ρώτησε, ρε κόκκινε, προηγουμένως και με διακόπτη συνέχεια. Κάτι με ρώτησε. Λέγαμε για τη Μενεγάκη και για τα παιδιά, για τους ανάπηρους που δεν σε πείραξε. Ο ανάπηρος λοιπόν. Φυσικά και με πείραξε, αλλά λέω οι χούλιγκανς, είτε δουν ένα παιδί 12 χρονών, είτε δουν έναν ανάπηρο στο καροτσάκι, είτε δουν κάποιον ο οποίος είναι φυσιολογικός, είτε δουν ένα πατέρα με το παιδί. Θα ορμήξουν, είναι ηλίθιοι. Ξέρεις πρώτα ερμηνεύουμε αυτά. Και το λέμε απλά ένα πράγμα. Είναι ηλίθιοι. Λέμε, αυτή είναι η κατάντια της κοινωνίας μας. Εκεί φτάσαμε. Ωραία. Ο Νίκος ο Μουρατίδης πρόσφατα. Ποιος είναι αυτός. Άμα το δεις, τι να σου. Τι, ποιος Μουρατίδης. Στιχουργός, χρόνια. Κάποια... Α, ο Σωσίας του Τηλιαβερίδη, ναι. Για λέγε. Είχε ναι. Αρκετούς καλλιτέχνες. Ναι, σωστά, τώρα τον θυμήθηκα. Είπε. Ένας κοντός, δεν είναι αυτός. Με ένα κεφάλι μεγάλο, ναι. Το κατάλαβα ποιος. Φαλακρός, ναι. Λέει, τι. Ντρέπομαι ναι. Που είμαι Έλληνας. Καλά, μόνο αυτό ντρέπεται. Δεν είναι. Υπήρξε ονοθεία, λέει στρατό. Αυτό μας αξίζει, αυτό θέλετε. Είπε τίποτα που δεν λέμε εμείς, δηλαδή. Μεγάλη κουβέντα, είπε ο σοφός Μουρατίδης. Τι μου λένε, κόκκι. Σηκώθηκε η τρίχα μου τώρα. Του το είπε ο Μουρατίδης, να πούμε. Λοιπόν, κάνει ρεζουμέ να τελειώνουμε. Κόκκινε. Είμαστε ρατσιστές στους φτωχούς, στους αμαία και στους αδύναμους. Βρήκαν και έκαναν. Τέλος. Τι κοιτάς. Μηνύματα. Διάβασε. Γρήγορα τα λες διαφημίσεις, λες και σε πιάνει άγχος, διαβάζεις γρήγορα και πολλές φορές λες τρία και τέσσερα σύμφωνα μαζί. Λίγο πιο αργά να καταλαβαίνουμε τι λες. Δύο φωνή ενταμαλώνουν εδώ έξω, ποιο θα το δει πρώτο. Για σύμφωνα μιλάει αυτός. Είναι, λες, ο άλλος σύμφωνα... κάνει πλάτη στον εφοπλιστή που κρύβεται για να αποφύγει το αυτόφορο. Είσαι με τα καλά σου, Γρήγορα. Ποιος κάνει πλάτη. Έκανα εγώ πλάτη σε εφοπλιστή. Και τι έκανε ο εφοπλιστής. Έδινε τον έκανα εγώ πλάτη. Λέω δεν ξέρουμε το όνομα. Άντε λέω και το βγάλαμε. Τι αλλάζει. Πώς. Δεν σε τσιμοντέσουν άμα δεν το πεις το όνομα. Ενώ αν το πεις, θα σε τσιμεντώσουν, θα σε δίνουν. Θα πας στην αστυνομία να. Θα επιστρέψεις το παιδί πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Εσύ τώρα τι πιστεύεις θα γίνει στη δίκη. Περιμένω να δω. Αυτό είναι απάντηση. Φυσικά. Μόνο σου είπες. Να πω εγώ. Μόνο σου είπες. Να πω. Μόνο σου είπες. Να πω. Μόνο σου είπες. Πάλι. Ότι στην Ελλάδα. Ναι. Αν έχεις λεφτά γίνονται τα πάντα. Εγώ γιατί να προσθέσω κάτι το οποίο θα είναι και μάταιο. Μάλιστα. Να το προσθέσω. Με το δικηγόρο που έχουν, δεν είναι όνομα μεγάλο, δύσκολα την έχουν. Με το κούκκι αδώνονται. Τοποθέτηση Ραπτόπουλου δική μου. Εσύ έχεις αντιθέτη άποψη. Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Διάλειμμα. Τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη 95,5 στο inbox του σταθμού ή στο ποστάρισμα τη σημερινή εκπομπή σχολιάζεται τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Και επειδή πολλοί από εσάς που μας ακούτε είστε φίλοι του στοιχήματος, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να πηγαίνετε τακτικά ταμπίο με ποσοστό επιτυχίας άνω του 80%. Με στοιχεία τα οποία είναι συγκεντρωμένα για πάνω από 7,5 χρόνια, σας στέλνουν προτάσεις για
στοίχημα σε live αγώνες και μπορείτε να το κάνετε δικό σας μέσω του metrosport.gr κάνοντας κλικ στο banner που λέει Metro 90 90 90, προκειμένου να έχετε προνόμια όπως έκπτωση 20% σε όλα τα στη συνδρομή ενός Gold Super Hero, 10% έκπτωση στα 3 days trial και 20% περισσότερα coins σε όλα τα πακέτα coins, προκειμένου να το κάνετε δικό σας με καλύτερα προνόμια από όλους τους υπόλοιπους και φυσικά να δείτε το εργαλείο αυτό να γίνεται αχώριστο στο παιχνίδι, στο στοίχημα. Ο λόγος που επιλέγεις Κοσμάγλου είναι η εξειδίκευση στο χρώμα 50 χρόνια τώρα. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι των καταστημάτων Κοσμάγλου προτείνουν Acclaran Max από τη Vitex, γιατί το Acclaran Max είναι η ιδανική επιλογή για τους εξωτερικούς τοίχους, παρουσιάζει maximum αντοχή ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ακούω. Εσύ θα μου πεις. Κάποιος φίλος μου είπε ότι ή άργησε να μπει στο πούλμαν της ομάδος ή άργησε κάπου που ήθελε να κάνει κάτι. Φρέ, δεν με νοιάζει τι είπε ο φίλος. Ο ρεπόρτερ θέλω να το πει και ο ΠΑΟΚ να πει στο ρεπόρτερ, στο δημοσιογράφο. Ο Γιώργος ο Μάζιος μου λέει, άργησε να πάει λίγα λεπτά στο πούλμαν της ομάδος. Μάλιστα. Καλά του εξηγήθηκε τότε ο άλλος, να μάθει να πηγαίνει στην ώρα του. Την έχει δει φίρμα κι αυτός. Ακόμα δεν βγήκε από το Κλωσόπουλο, από το Αυγό, την είδε φίρμα στην εθνική ομάδα. Καλά του εξηγήθηκε. Γιατί δεν το γράφουμε εμείς. Κόκκινο. Κάτσε λίγο, ρε. Ο Μάζιος το ξέρει. Εμείς γιατί δεν το λέμε. Εμένα ορτά. Άντε πάλι. Σε άλλο πρέπει να απευθυνθεί. Τι σε άλλο πρέπει να απευθυνθεί. Πρέπει να το πούμε στις ενημερωτικές εκπομπές. Στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Τώρα δεν το ανέφερα. Άντε πάλι. Δεν κάνουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Καταχύει. Λέμε για τον καιρό, λέμε για τον Αρνιακό, λέμε να πούμε έπεσε από την ταράτσα. Γιατί ζητάς ευθύνη από μένα. Βρε, δεν ζητάω καμία ευθύνη. Εγώ κάνω τα δελτία ειδήσεων. Άντε πάλι. Πρέπει να αρχίσει να κάνει και κάτι ακόμα. Εμένα με βάλω κάνω δελτία ειδήσεων. Ξέρεις πώς θα παίρνουμε για τα δελτία ειδήσεων. Θα βάζω άλλα αντί άλλων. Κατσαρίδα βρέθηκε στο πάρκο της κάτω τούμπας και τρομάξαν 4 κοριτσάκια. Όπως έκανε το Σταρ κάποτε ο Δρακάκης, το θυμάσαι. Και εγώ όταν το είπαν, πόλεμος γινόταν και αυτός έλεγε τι χρώμα βρακή φοράει, ξέρω εγώ που, η Φέη Σκορδά. Αυτές. Και είχαν θεάσει διπλάσια από τους άλλους, να πούμε. Θα ανοίξει γραμμέ ή θα πάμε. Όχι. Όχι. Άκου τώρα μυαλό ανθρώπου. Μάλιστα. Κόκκινο τύπος ούτε εισιτήριο έχει και έχει την προσφυλή συνήθεια, όπως και πολλοί άλλοι, να περιμένουν μέχρι να λύσει το πλοίο του σκάβου και συνέχεια να πηδούν στο ανοιχτό καταπέλτη ταξιδεύοντας σκούτρα. Πρώτον, είχε εισιτήριο. Αυτό είναι δεδομένο 100%. Και δεύτερον, ακόμη και αυτό να έκανε. Δεν τον πετάς κάτω. Δεν απαγορεύεται να τον πετάξεις. Ξέρεις η ζήλια από κούτρα. Γιατί αν του ζητήσουν να πληρώσει μέσα στο πλοίο, αυτός λέει ότι δεν υπάρχει μία και εταιρεία πιάνει το κέντρο. Και τι θα πάθει ρε, η εταιρεία, άμα μπει ένας παράπονο. Πρώτον, δεν ισχύει αυτό που λες. Και δεύτερον, εσύ δικαιολογείς το ότι τον πετάξαν στη θάλασσα, ακόμη και αν ίσχυε αυτό που πει ο Λες. Είσαι με τα καλά σου. Ρε Γρηγόρη, πού να καταλάβει πώς θα έχει στο μυαλό του για τους ΑΜΕΑ. Εδώ ούτε ο ίδιος δεν ξέρει πώς θα σκέφτεται. Για σένα. Μα αυτό που γράφει ο κύριος για μένα δεν έχει κάποια υπεξήγηση. Δεν βγάζει νόημα. Πέστε για το θέμα, για τον Θέμη Κανέλο, όπου πήγε για απαλλαγή από το στρατό με Μίνι και Κορσέ. Ποιος είναι ο Κανέλος? Ένας κύριος ο οποίος προφανώς έχει άλλες σεξουαλικές προτιμήσεις. Δεν ξέρω αν έχει κάνει αλλαγή φίλου ή τα λοιπά. Και πήγε έτσι. Άμα έχει κάνει αλλαγή φίλου, λογίζεται ως γυναίκα και δεν πάει στο στρατό. Δεν ξέρω αν έχει κάνει αλλαγή ή όχι. Πραγματικά δεν το γνωρίζω τον κύριο. Αλλά από εκεί και πέρα. Δηλαδή, αν πάει ο Κανέλος στο στρατό και γίνει μανούρα με τους Τούρκους, θα κερδίσουμε επειδή πήγε ο Κανέλος, να πούμε. Εδώ οι μισοί που πήγατε στο στρατό ξέρετε να κρατήσετε το όπλο. Ο Κανέλος επήρεξε σένα. Καταρχήν ο στρατός που ξέρατε τελειώνει. Δηλαδή, κάτσε να μάθουμε τώρα. Φυσικά και τι θα γίνει, για πέρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τι γίνεται, αν πω. Πετάνε μη επανδρωμένα αεροπλάνα. Πετάνε. Υπάρχουν μη επανδρωμένα πλοία. Υπάρχουν. Μη επανδρωμένα υποβρύχια. Μάλιστα. Ετοιμάσου και για ρομπότ τα οποία θα πολεμάνε αυτοί και δεν πολεμάνε άνθρωποι. Ωραία. Τότε θα μπουν ρομπότ εδώ κάνουν εκπομπή. Αυτό άλλο καπέλο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Προκειμένου να πετύχει. Εδώ κάνετε έρωτα με κούκλες πλαστικές. Όχι, ρε. Οι άλλοι κάνουν με ρομπότ. Ο άλλος παντρεύτηκε ένα πιθάρι. Οι άλλοι παντρεύτηκε να πούμε ένα χαλί. Εδώ μιλάμε η άλλη παντρεύτηκε μια κούκλα και. Ναι.
Και έκανε έτσι τη διαζυγίου γιατί την πατούσε κιόλα. Μιλάμε για τρελή. Εξαλείψει ο κόσμο. Εντάξει. Πολύ πάνω στη γη, πολύ τρελή. Λιγότερη τρελή. Τι να κάνουμε τώρα. Σου λέω λοιπόν, ναι, θα αλλάξει αυτό που ξέραμε, αλλάζει. Αυτά που κάποτε βλέπαμε στι ταινίε, τα βλέπουμε στην πραγματικότητα. Οπότε ο Κανέλο καλά έκανε και δεν πήγε σωστά του. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Είναι τελείω αδιάφορο το θέμα. Τι σα πειράζει ο Κανέλο. Το διάβασα. Πήγε ο Κανέλος και δεν πήγε στο στρατό. Καλά ξεκίνησε. Αφού ήταν μάγκα, τον βγάλανε γιώτα 7, τι τον βγάλανε και δεν πήγε στο στρατό. Και τι εμεί που πήγαμε στο στρατό, τι ξέρουμε, κρατάμε το όπλο δηλαδή. Ή εσεί που πήγατε στο στρατό και βάζετε το Τσοχατζόπουλο να σα φέρει στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, πιάνετε το όπλο. Και σα πήρε ο Κανέλος. Αλήθεια. Βάζατε το Τζουμάκα και το Τσοχατζόπουλο και το Βενιζέλο να σα φέρουν από τον Εύρο εδώ πέρα και σα φταίει ο Κανέλος τώρα εσά. Αλήθεια τώρα, μας ανέφερε σαν ειδησικό κινητή, είπε ο Μέγας Μουρατίδης. Είπα εγώ Μέγας. Αν ντρέπετε που είναι Έλληνας, μπορεί να φύγει και να αλλάξει υπηκότητα. Φυσικά, αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αντρεπόταν. Τελικά δεν μπορείτε να χωνέψετε το 41%, αλλά έτσι είναι η δημοκρατία. Κυβερνάει η πλειοψηφία, κομμουνισταρά κόκκιται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είπε? Που με αποκαλείς κομμουνιστή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, αν το άτυχο παλιά. Εσύ δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ είσαι κουτρινιστής. Αν το άτυχο παλικάρι ήταν κανένα Σύριο ή Αφγανό κλπ., θα είχαμε μετικά σχόλια τύπου κάνα να πάθει, γίναν στη χώρα σου κτλ. Τελικά πώ ορίζεται η ανθρώπινη ζωή, με τη χώρα καταγωγή, ναι, κοινωνική κοινωνία. Τα ακροδεξιά στοιχεία. Σωστό. Σαφήλα παντού. Σωστό. Τα ακροδεξιά στοιχεία θα χαιρόταν που θα πέθαινε ο μετανάστη και οι κομμουνισταράδε θα βγαίναν έξω να φωνάξουν. Καλά, ξεχνά. Ναι. Ξεχνάς. Τα ακροδεξιά στοιχεία ξεχνάς. Θα λέγανε ναι. Σωστό. Όταν βγήκε εδώ ο Παναγιώτη Ομανή και είπε. Πάνω στον Εύρο βρέθηκαν απανθρακωμένοι 12 μετανάστες. Λαθρομετανάστες, πείτε τους όπως θέλετε. Λαθρομετανάστες, ναι. Και γράφαν από κάτω καλά να πάθουν και καλά να πάθουν και καλά να πάθουν. Τι σε πειράζει εσένα? Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Εγώ απλά το αναφέρω. Εντάξει. Λέγαν καλά να πάθουν. Ξέρεις γιατί λέγανε καλά να πάθουν? Γιατί είχε βγει η υπόνοια ότι πήγαν να κάψουν το δάσος αυτή. Και τελικά τι αποδείχθηκε? Τι αποδείχθηκε? Απαλλαχθήκανε. Από κάθε κατηγορία. Ρε, τι απαλλαχτήκανε. Σου λέω, οι άλλοι που γράφαν από κάτω, το γράφαν γιατί υπήρχαν υπόνοιες ότι αυτοί πήγαν και βάλαν τις φωτιές. Οπότε σου λέει, καλά να πάθουν. Αυτοί περίμενε, βρε, απαλλαχτήκανε. Απαλλαχτήκανε, αλλά οι άλλοι που το γράφουν δεν δέχονται ότι η απαλλαγή αυτή ήταν σωστή. Και σου λέει, αφού πήγατε να βάλετε φωτιά το δάσος, καλά να πάθετε. Υπ' αυτή την φιλοσοφία. Μόνο που ήταν εκεί δύο παιδάκια τα οποία καήκανε, δεν μπορεί να γράψει το πράγμα. Γράφουνε, ρε, τι ήταν αυτά τα παιδάκια, δηλαδή, εμπριστές? Παιδάκια ήταν. Να βγει κάποιος και να μου πει ότι μπαίνουν παρανόμως στη χώρα και πάντα βρίσκεται κάποιος απίθανος να σκίσει το φουσκωτό για να τους περισυλλέξει το, ναι, λιμενικό, ναι, να πω, ναι, έχεις δίκιο, φίλε. Δεν γίνεται έτσι. Μα είπα πώς γίνεται. Έτσι γίνεται. Εκείνα σκίζει το φουσκωτό, αου φωνάζουν. Εκεί να δω μια κριτική, ναι. Γιατί βλέπουμε ότι συνήθως παιδάκια πνίγονται. Δηλαδή, οι ίδια διαφορούν για την ανθρώπινη ζωή. Έτσι, ναι. Αλλά από εκεί, μέχρι το ότι καήκανε γιατί βρέθηκαν στη φωτιά, οι οποίοι παρανόμως μπήκαν στη χώρα. Δεν το συζητάμε. Και λέμε, καλώς καήκανε. Όχι... Αυτοί που το γράψαν οι μπούφοι, θεωρήσαν ότι αυτοί πήγαν ξανά, στο λέω τέταρτη φορά για να το καταλάβεις. Το κατάλαβα. Μπράβο, εσύ. Πάμε παρακάτω. Αλλά λέω, όταν υπάρχουν δυο παιδάκια μέσα εκεί. Άντε, φτάνει, πάμε παρακάτω. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Να ανοίξουμε. Άντε, πες την κουλιώνει τη Λίλα. Γιατί εσύ τι θα πάθεις, θα κουραστείς αν το πεις. 23-10 εσύ τι και τα 3-90 εσύ συμπαθείς άλλους. Τι να κάνω τώρα, ο καθένας έχει τις συμπαθίες του. Πες να ανοίξω γνώμη. Κακό είναι να μας πούν τη γνώμη τους. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να λέτε τη γνώμη σας για το κυρίαρχο θέμα της ημέρας και για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πες το νούμερο του τηλεφώνου, δεν το ξέρουν. 90-90-90. Κόκκινε γιατί? Συγγνώμη λίγο. Από χθες ο προπονητής Εθνικής βγήκε και είπε το λόγο που απέκλεισε η Κωνσταντέλια, εσείς το κάνετε γαργάρα και σήμερα αρχίζετε να ψηφίζετε κάτι. Να ψελίζετε. Ψελίζετε. Μάλλον αυτό ήθελα. Πες την άνοιξη γραμμές, καθυστερούμε. Φίλε μου, εγώ δεν γνώριζα το θέμα. Το έμαθα. Με είχε δημιουργήσει προβληματισμό που μίλησε με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και φυσικά έχει δίκιο ο Κωστής. Κόκκινε είναι οι άλλοι. Σίγουρα και δεν δικαιολογώ τους άκες. Άμα δεις όμως το βίντεο, θα δεις ότι οι καραβίσκοι προσπαθούν να τον αποθήσουν ενώ ο καταπέλτης ακουμπά στη στεριά. Σμπρώχνει ένα, σμπρώχνει άλλο, ξεκίνησε το πλοίο και βρέθηκε. Πες να πατήσει το δεν κουμπί. Δεν έπρεπε να το σμπρώξουν. Αυτό λέμε, ρε 341. Δεν έπρεπε να το σμπρώξουν. Και αν ισχύει αυτό που λέει ο Κωστής και οι υπόλοιποι, ότι το παιδί συχνά πυκνά ταξίδευε,
Το ξέρανε, ρε. Αν το ξέρανε. Ένα λόγο παραπάνω. Ρε, πες την άνοιξη γραμμή, ρε. Δεν μας ακούει κανείς, ρε. Δεν είναι, ρε, κάτι. Τα κουμπιά δεν πατάνε, ρε. Με τρελάνεις, ρε. Ρε, δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι δεχόμαστε πόλεμο. Τι πόλεμο δέχεις? Πόλεμο. Τι βρήκες? Ε? Α, άνοιξε, ωραία. Άρα, πάρτε. Τώρα, μπορεί... και κόσμ... 5 λεπτά πρέπει να περιμένω. Πάρτε. Του σάρα μου μέσα να πούμε. Αργείς. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Άντε, μην καθυστερείς και εσύ. Μια καλησπέρα 10 δευτερόλεπτα σε πήρε να παίρνεις. Τι δεύτερη λέξη να πούμε. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ πήρα να βγω για άλλο θέμα. Και αυτό που λέει για μια ανάλυση που έκανες εχθές και προχτές με τον πρωινό σου παραγωγό, ναι, για τις δηλώσεις Καρυπίδη. Μάλιστα. Και σε μια βραδινή σου εκπομπή που είπες ότι από ένα συνεργάτη σου έμαθες ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ένωση της Καρδίτσας, προσπαθεί να πάρει. Ναι, μάλιστα. Θέλω να σε ενημερώσω ότι εκεί στην Καβάλας που το ακούσανε ακόμα γελάνε. Ποιαν? Στην Καβάλα, στην Αθήνα που κατεβαίνεις, μαθαίνεις περιοχές. Λεωφόρο Καβάλα, δεν την ξέρεις? Πώς δεν την ξέρω? Ακόμα γελάνε εκεί με αυτό που είπες. Με ποιο συγκεκριμένα? Δεν ξέρεις τώρα ποιος είναι στην Καβάλα και ποιος διοικεί την ΕΠΟ? Όχι, με ποιο. Α. Που είπες ότι, ότι προσπαθεί να πάρει την Ένωση. Την Ένωση Καρδίτσας, ναι. Τι, δεν είπα ότι την πήρε. Μα εγώ δεν είπα ότι την πήρε, λέω προσπαθεί. Για όνομα του Θεού, είπες ότι προσπαθεί, ναι. Δεν είπα ότι το κατόρθωσε, ναι. Ναι, και εγώ το λέω χαριτολογώντας ότι ακόμα γελάνε εκεί. Μπορεί, δεν αφιβάλλω. Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Θέλω να πω όνομα. Κατάλαβα. Θέλω να πω ότι έκανες κάποιες δηλώσεις στο συγχωρεμένο το Γεωργίου όταν πέθανε ότι είσαι ο αντικαταστάτης του. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Άσε με να πω εγώ. Α, συγγνώμη. Και είσαι. Και μπάλα ξέρεις. Και αναλύσεις σου δεν γίνονται στην Ελλάδα από κανέναν άλλον, από δημοσιογράφους που το παίζουν δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, μην φλιαρώ λίγο γρήγορα. Έχεις ένα μειονέκτημα. Ναι. Δεν μπορείς να βρεις το παρασκήνιο. Δεν προσπαθείς μάλλον να βρεις το παρασκήνιο. Μπορείς να μου πεις κάτι, σε παρακαλώ πολύ? Παρακαλώ. Εσύ φέτος ποιον βλέπεις να παίρνει το πρωτάθλημα? Κοίτα. Την ΕΠΟ δεν την έχει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Η ΑΕΚ δεν είναι αυτή που ήταν πέρσι. Ένα γρήγορο, ξέρεις γιατί η ΑΕΚ δεν κάνει το ψηλό pressing? Η ΑΕΚ δεν κάνει το ψηλό pressing γιατί Αύγουστο μήνα δεν μπορεί να το κάνει. Δεν και έκανε. Δεν μπορεί με τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί οι ίδιοι παίκτες είναι και οι περσινοί. Δεν φρέσκαρε την 11η. Όχι, δεν έχει. Από Αντβέρπ και μετά ούτε Λιβάη Γκαρσία έχει, ούτε Γκατζίνοβιτς έχει, ούτε Αραούχο έχει. Και πέρυσι το είχε σταματήσει μετά τον τραυματισμό του Αραούχου, όπως πολύ καλά έλεγες, έχει μειώσει το pressing. Το pressing, ναι, το σταμάτησε. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Εκεί στη Μακεδονία έχεις πει πολύ σοφές κουβέντες. Οι δημοσιογράφοι ή το κάνουν επίτηδες ή πραγματικά δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Γιατί δεν μας λένε γιατί ο Σαββίδης δεν έκανε μεταγραφές και τελευταία στιγμή έκανε? Γιατί δεν μας λένε για ταξίδι με Λυσανίδη, Εύρω, Αλεξανδρούπολη και μετά αλλάξαν όλα Νάρδη και έκανε μεταγραφές ο Σαββίδης? Τι θες να πεις, δηλαδή, κατέληξε. Δεν μπορεί να το πει. Όχι, κύριε Κόκκινε, εσείς που είστε δημοσιογράφοι πρέπει να τα ψάχνετε αυτά. Δεν μπορεί να το πει. Εγώ θα βγω να το πω. Καλά λέει. Εσείς που είστε δημοσιογράφοι. Κάτι υπονοείς τώρα όμως. Θα σας υπονοήσω κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέει, πέρυσι είχες δουλειά γιατί ήταν ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Φέτος θα έχει δεκαπλάσια δουλειά, αλλά δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Θα έχει μεγάλο χουλιαμά που λέει και ο πρωινός σου παραγωγός. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι εφιάλτης η χρονιά του Ολυμπιακού φέτος. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Ποιος ανέβηκε από τη Β' Εθνική, κύριε Ραπτόπουλε? Πανσεραϊκός. Και Κηφισιά. Ναι. Η ΣΑΕΚ είναι. Ποιος έπεσε, κύριε Κόκκινε? Ο Λεβαδιακός. Μόνο ο Λεβαδιακός. Φοβάσαι να πεις το άλλο όνομα? Φοβάμαι, ναι, από φόβο το λέω. Και ο Ιωνικός. Ναι. Κωστή, πού ήταν αυτές οι δύο ομάδες? Ο μεν στο Παναθηναϊκό, δε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό. Μπράβο. Και ανέβηκε και η Φυσιά και Πανσεραϊκός. Τι σα έγινε? Και του ΠΑΟΚ, δεν είναι ο Πανσεραϊκός. Πανσεραϊκός του ΠΑΟΚ και φίλος του ΠΑΟΚ. Ναι. Και φέτος ετοιμάζουν τη Λάρισα με την Καλυθέα. Και θα μείνει έξω ο Λεβαδιακός.
Όχι, εσύ πιστεύεις ότι θα ανέβει ο Λιβαδιακός? Μου φαίνεται δύσκολο να μην ανέβει. Καλυθέα Γιομαδάρα, στα κόλπα είναι. Και είναι και αυτή. Έχουν ανεβάσει από τώρα. Και αυτή, και αυτή, και αυτή είναι, του Μελισανίδη είναι η Καλυθέα. Καλυθέα και Λάρισα. Δεν αμφισβητώ αυτό που λες. Απλά λέω, μου φαίνεται δύσκολο. Όχι, το πάει, το πάει για παραρτήματα, το πάει μακριά. Ναι. Το πάει μακριά. Μπράβο, ρε Κωστή. Ρε Κωστή, δούλεψε το αυτό λίγο να κάνει την τελεθέασή σου να σπάσει. Άκου λίγο. Δεν γίνεται να ανέβουν και οι δύο τη ΑΕΚ. Και ποιος σου είπε ότι η Λάρισα είναι τη ΑΕΚ? Άσε να ξέρω κάτι παραπάνω. Όπως ήξερες πέρυσι ότι έχει πουληθεί η ΑΕΚ. Και επειδή χάλασε τη δουλειά, τι σημαίνει αυτό? Ρε Κόκκινε, επειδή σε συμπαθώ, σε παρακαλώ πολύ ένα λεπτό ακόμα και να τελειώσω. Μην κρατάω τη γραμμή. Κωστή, θέλουν να ανεβάζουν, όπως είπες, ομάδες παραρτήματα. Έτσι. Είναι ο φιάλτης του Ολυμπιακού. Η δηλώση του κυρίου Καρυπίδη, ξέρεις, είναι ένα από το σοου που είναι το πρώτο μέρος. Όλη τη χρονιά θα βγαίνει σε διαστήματα και θα μιλάει. Εσύ νομίζω ότι βγήκε για τον Άρη και καλά. Η δικαιολογία ήταν για τον Άρη. Κόλλησε στην ΑΕΚ. Φύγε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη γραμμή. Τρία τηλέφωνα έχεις τελικά. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Γιατί άφησε ο φίλος να είναι υπονόμενο? Τι. Ήθελε η ΑΕΚ πέρσι να ανέβει και η Λάρισα, η ΑΕΛ. Όχι. Είσαι σίγουρος? Δεν είναι φίλη με την ΑΕΛ? Πιο πολύ με τον Πασεραϊκό είναι παρά με την ΑΕΛ. Όχι, με την ΑΕΛ. Η ΑΕΚ. Όχι, η ΑΕΚ με την ΑΕΛ, όχι. Όχι. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το. Καλησπέρα. Ακούγομαι? Μάλιστα. Άρα. Λοιπόν, εδώ για το γεγονός τώρα, έτσι, για το θάνατο έτσι, του ανθρώπου εκεί πέρα που τον σβρώξαν μέσα και έχασε τη ζωή του. Εγώ νομίζω μπαίνει σε λάθος βάση το όλη υπόθεση, ας πούμε. Σας ακούμε. Δηλαδή, όταν πήγε να μπει μέσα, δεν το ρωτήσανε, ξέρω εγώ, αν είσαι, ξέρω εγώ, ποια ομάδα είσαι για να περάσεις μέσα ή, μη, ή δεν θα μπεις, ή αν είσαι αριστερός ή δεξιός. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, ας πούμε. Και για ποιο λόγο να διαμαρτυρηθούν, όπως είχα ακούσει, ας πούμε, οι αριστεροί? Δηλαδή οι δεξιοί δέχονται, ας πούμε, αυτό το γεγονός. Και γιατί να κάνουν διαδήλωση οι αριστεροί και να μην κάνουν οι δεξιοί, ας πούμε? Δηλαδή πάντα οι αριστεροί πρέπει να βγαίνουν στους δρόμους, ας πούμε. Και μάλιστα τώρα... Έχεις δει κανένα δεξιό να βγαίνει στους δρόμους? Ναι, αυτό λέω τώρα. Γιατί να απαιτούμε, γιατί να απαιτούμε μόνο από τους αριστερούς να βγουν στους δρόμους? Σωστό αυτό που λες, αλλά η συνήθεια στο είναι αυτή. Στο παράδεισο ζουν οι δεξιοί δηλαδή. Ναι. Δηλαδή όλα τα είναι ρόδινα για αυτούς, ας πούμε, στην κοινωνία. Οι τιμές, τα πάντα, ας πούμε, και τα λοιπά. Σωστό, σωστό. Αλλά έκανα ένα συνειρμό ότι καμιά φορά διαλέγουμε πότε θα φωνάξουμε. Ναι, εντάξει, αλλά είναι άλλο γεγονός τώρα αυτό. Σωστό. Είναι αυτό ένα τελικό γεγονός, ναι, που όπως πάει κάποιος σε ένα κέντρο διασκεδάσεως και δεν τον αφήνουν, ξέρω εγώ, οι security εκεί πέρα να μπει μέσα, ας πούμε. Δεν θα γίνει καμιά διαδήλωση τώρα των αριστερών των δεξιών. Άλλο τώρα γίνονται διαδηλώσεις για γενικά γεγονότα, ας πούμε, όπως ήταν ο θάνατος του Γρηγορόπουλου, έτσι, του 15χρονου. Τότε υπήρχε μια πολιτική αναταραχή γενικά, ας πούμε, στην κοινωνία και έχασε τη ζωή του Γρηγορόπουλου και ξεσηκώθηκε αυθόρμητα ο κόσμος, ας πούμε. Δεν ρωτήσανε τώρα αν είναι δεξιός ο Γρηγορόπουλος ή αριστερός κτλ. Μην τα συγχαιούμε τα πράγματα, ας πούμε. Και η σωστή στάση θα ήταν κανονικά να τον συλλάβουν, έτσι, αν νομίζαν ότι είναι παράνομος, κανονικά μέσα κτλ. Και να τον δίνουν, ας πούμε, στις αρχές. Ή λιμεναρχείο ή την αστυνομία. Δηλαδή αν έμπαινε ένας τρομοκράτης μέσα κανονικά. Έφευγε το πλοίο και σκότωνε 5-6 μέσα στο πλοίο. Και τον συλλαμβάνανε. Τι θα κάνανε, θα τον πετούσαν μέσα στη θάλασσα ή θα τον παραδίναν στις αρχές? Αυτά απλά πράγματα είναι τώρα, ας πούμε. Και να μην πάμε τώρα αν ήταν μετανάστης ή αν δεν ήταν κτλ. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ρε Κόκκινε, που ξέρεις ότι οι μετανάστες γενικά δεν βάζουν φωτιές επειδή τους ελευθερώνουν οι ελληνικές αρχές? Αφού έτσι κι αλλιώς παράνομα τους αφήνουν εδώ να είναι αρχές. Εγώ είπα ότι δεν βάζουν φωτιές. Όχι, άλλο είπες. Λες γιατί γράφανε από κάτω χλεβαστικά και καλά να πάθουν. Γιατί υπήρχε η πληροφορία ότι βάζαν φωτιές. Αυτό. Και σου λέει φωτιές βάζατε. Καλά να πάθετε. Αυτό ήταν το. Από το υπάρχει υπόνοια. Ναι. Μέχρι το ότι αποδειγμένα. Εάν πίστευε ο άλλος ότι έβαλε φωτιά. Δηλαδή έρχεται ένας στο σπίτι σου, το βάζει φωτιά και καίγεται. Τι άπεις, κρίμα είναι? Φυσικά και όχι. Καλά να πάθει, δεν άπεις. Αυτό είπαν και αυτοί.
Εγώ λέω για τα παιδάκια. Άντε πάλι τα παιδάκια. Πού να ξέρουμε άμα είχα παιδάκια μέσα. Μετανάστες ήταν, σου λέει, και φάζαν φωτιές. Αυτή την πληροφορία είχαν αυτοί. Και πάνω στο Facebook που γράφουμε εκείνη την ώρα τη θέλουν, λέει καλά να πάθουν. Υπ' αυτή την έννοια το γράψανε, καλά να πάθουν. Πάμε στη διάλειμμα, ξανανοίγουμε. Δεν είμαι υπέρ εγώ. Του είδα το. Εγώ σε θάνατο δεν λέω καλά να πάθει. Εκτός αν, αν πεθάνει κανένα πολύ εχθρό μου, που από καλά να πάθει. Εγώ θα το πω. Είπα το φίλο, δεν ξέρουμε ποιο έβαλε τι φωτιέ. Ναι. Εντάξει, αν τι βάλανε αυτοί. Δεν ξέρει κανένα ποιο έβαλε τι φωτιέ. Οι κάσανε οι άλλοι ότι ήταν αυτοί. Και πάνω στη συνοργή του λέει, που καήκατε καλά να πάθετε αφού πήγατε να βάλετε φωτιές. Το καταλαβαίνεις με ποια φιλοσοφία το κάναν. Ή να το ξαναπώ τρίτη φορά. Φυσικά. Τελείως. Παρακαλώ, πάμε σε. Εντάξει, σου φύγει απορία. Μου φύγε. Πόσο είμαι? 1,79. Μαζεύουμε τα 50. Βέβαια. Είναι λογικό να μην κρατά και ένα πόντο. Κοντένουμε, ρε μαλάκα. Φυσικά. Πού να σε. Πάμε παρακάτω. Χαλάστηκε τώρα. Κοντένουμε. Είδε ότι ισχύει αυτό που του λέω και χαλάστηκε τώρα. Θα πάρει τον κόσμο, ρε. Πάμε. Καλησπέρα. Βάλε τον κόσμο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, Γρηγόριο Μάρκος είμαι. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Γρηγόριο. Γεια σου, Μάρκο. Τι έγινε, ο προγραμματιστής από την Αθήνα. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, Μάρκο. Κωστή, εγώ ξέρω ότι δεν κάνεις κολοτούμπες και ξέρω ότι δεν τα μέτρα στα λόγια σου. Να λέμε αλήθειες, λοιπόν. Δεν ήταν επειδή κατηγορούνταν αυτοί ότι βάλανε φωτιά, γιατί και στην Πύλο που δεν βάλανε καμιά φωτιά, πανηγυρίζανε πάλι οι υπερπατριώτες. Και τότε είναι παλιά άνθρωποι. Δεν είναι. Δεν μπορώ να χαρώ για λύπη, εκτός αν με κάνει. Δεν το ξέρω εγώ τον άλλο. Συμφωνώ. Ναι. Αν με κάνει κακό, να χαρώ άμα πεθάνει. Ναι. Όταν τους έπιασε ο Σερίφης αυτός πάνω στον Εύρο και τους τραβούσε βίντεο, δεν είπε κανείς πήγαινε στην αστυνομία από κάτω, είπε κάψ' τους. Λοιπόν, και σε παίρνω και σε για έναν άλλο λόγο. Επειδή ρώτησε για την αριστερά, η αριστερά γενικά έχει πολλές ασυνέπειες και έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά σε ένα πράγμα ήταν συνεπής, όταν έλεγε ότι μετά το μετανάστη θα έρθουν σε σένα όλοι αυτοί. Και αυτό που παθαίνει τώρα μετανάστη στον Εύρο, θα το πάθεις και εσύ. Όλα αθρεπιβάτης, ας δεχτούμε, είχε δεν είχε εισιτήριο. Το άλλο το παιδί που ανέβαινε στο τρόλεϊ, το θυμάστε για το περιστατικό. Πώς δεν θα θυμάμαι, τον πλακώσαν και τον σκοτώσαν, βέβαια. Μπράβο. Η αριστερά λοιπόν, παρά τις ασυνέπειές της, πάντα έλεγε ότι μετά το μετανάστη έρχεται η δική σου σειρά. Και ήρθε, παιδιά, χθες η δική μας σειρά. Οι πατριώτες που είναι ανθρωπιστές από κάτω στα τσάτ, που λέγανε τις προάλλες κάψ' τους, τι κολοτούμπα είναι αυτή σήμερα. Αν ήταν μετανάστης, θα λέγανε να βρει δικαίωση το παιδί που έπεσε μέσα στη θάλασσα. Εκείνη η ερώτηση. Η αριστερά, εντάξει, οκ, okay, τα ξέρουμε, Κωστή. Και έχει εν μέρει δίκιο, έτσι. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Να είστε καλά, να μας ευρώτε παρέα και θα τα λέμε συχνά. Καλό μεσημέρι. Καλή υπομονή, Μάρκο. Καλησπέρα. Πάμε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, κύριε. Πού είσαι, ρε Σφυράκια. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σας, κύριε Σφυράκια. Έμαθα ότι θα γίνεις μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Αληθεύει. Όχι ακόμα. Όχι, γιατί. Όχι ακόμα, άμα. Είχα μια πληροφορία χθες. Ότι η εταιρεία. Ότι το flyover δεν το κάνει η εταιρεία του Μυτιλινέου. Μια άλλη εταιρεία στην οποία πρέπει να εργάζεσαι, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κωστή, λέω, Γρηγόρη. Έτσι είναι, ρε. Έτσι είναι. Α, και θα είσαι εδώ, δηλαδή. Είναι. Γιατί όχι. Θα έχω καλούς γειτόνους. Θα έχω καλούς γειτόνους. Λοιπόν. Θα κάψεις και εσύ το λαρίγκι. Να πω κάτι. Ναι. Ήθελα να πω κάτι. Ας το λαρίγκι μου είσαι χωρέ να μην έρθει εκεί πέρα και σε ρουφίξω τη φαλάκρα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, ρε Τσαλοκέφαλε. Ποιος ο Χαρτογιακάς είναι φιλάνθρωπος ή είναι φιλοχρήματος? Ποιος? Ο φίλος σου ο Χαρτογιακάς. Ποιο φίλο μου λέει? Του θέλει να πάρει και τον Ηρακλή. Α, το Google. Το Γκουγιά. Ναι. Γιατί άσχημα θα το ερχόταν να πάρει τον Ηρακλή ο Γούγιας. Όχι ρε, άστον Ηρακλή. Εγώ σε ρώτησα κάτι. Είναι φιλοχρήματος ή είναι φιλάνθρωπος? Είναι φιλοχρήματος. Άμα είναι φιλοχρήματος, λοιπόν, ας πάει εκεί πέρα να πούμε. Ξέρεις κανένα δικηγόρο φιλάνθρωπο? Άμα βρεις ένα δικηγόρο φιλάνθρωπο. Ο μπαμπούλας πες τον, αυτά τα άσπρα που βάζει πάνω σου, όσο και καλό φέρετρο να σε κάνουνε, δεν έχουνε τσέπες, ρε. Έτσι να το πεις. Να
εκεί πέρα με το παιδί το, που έφυγε τζάπα και βερεσέ. Λοιπόν, να πάει εκεί πέρα και να του πει: εγώ δεν θέλω λεφτά, ρε. Τι να τα κάνω. Μα δεν πήρε ο, τόσα λεφτά έχει, δεν πήρε ο Κούγιας ακόμα την υπόθεση. Λέω να πάει ο Κούγιας στην οικογένειά του αφιλοκερδός. Άμα είναι τόσο μάγκα να πούμε και θα του αθώσει εκείνου. Καλά, ότι άμα του πιάσει θα του αθώσει. Δεν υπάρχει σε περίπτωση. Σε πιάνω αδιάβαστο. Για πέ μου. Τον καλέσανε στη Ρόδο και είπε ότι όλο το γραφείο του και ο ίδιο δεν θέλουν την παραμικρή αμοιβή. Στην περίπτωση του, την περίπτωση του Καμπανού είπε ότι δεν θέλω καμία αμοιβή. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει να υπερασπίζομαι δικηγόρους. Αλλά ναι, ναι. Η αλήθεια πρέπει τέλος να λέγεται. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ απλά επειδή είναι φίλοι με τον Κωστή, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γρηγορή, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Ναι. Άμα είχες μια επιχείρηση. Ναι. Και ήσουν ένας επιχειρηματίας Α και είχες ένα καφέ, ένα ξέρω εγώ οτιδήποτε. Θα έδινες τον Κωστή λεφτά για να φωτογραφηθείς μαζί του. Φυσικά. Τι έγινε. Φυσικά και θα δίνω. Θα δίνεις λεφτά να βγεις φωτογραφία με αυτόν τον αλογομούρη. Άσε μας τώρα, άντε κλείνω. Δεν σας ξαναπαίρνω τηλέφωνο, σας παίρνει ο Αντωνιάδης μόνο. Άντε, γεια. Γρηγόρη, υπάρχει ενημέρωση γιατί δεν συνέλαβαν κάποιο του λιμανικού. Για μια ακόμη φορά το δημόσιο δεν ήταν στη θέση του. Μου είπαν, δεν έχω εικόνα, ότι η λιμανική ήταν πιο πέρα. Δίπλα ήταν. Ναι, όχι ότι δεν ήταν, ήταν. Ήτανε, οπότε, γιατί να έχουν συνέπειες του λιμανικού. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλε. Ο κύριος Ραυτόπουλος σε σχετικά με την αριστερά έχει απόλυτο δίκιο. Όσο για αυτούς οι οποίοι είπαν ότι μα όλο η αριστερά θα βγαίνει. Αφού είναι επαγγελματίες του θέματος. Μια ζωή, γκρίνια, μύρλα, ό,τι και να γίνει είναι στραβό και ανάποδο. Αν ήταν αυτός ο Μακαρίτης και συγχωρεμένος που πνίγηκε, αν ήταν και λίγο μαύρος, τότε να δεις τι θα γινότανε. Και δεύτερο, είπε κάποιος από τους δυο σας ότι άμα έχω τη συνείδησή μου ήσυχη θα πάω όπου θέλω. Η συνείδηση η δική μου με του Τσίπρα που κρατούσε τα κάκαλα όταν πεζόταν ο εθνικός ύμνος είναι οι ίδιες. Πότε έγινε αυτό, δεν το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν έγινε. Πότε έγινε. Ήταν και πρωθυπουργός. Όχι, πότε έγινε μπορείτε να μου πείτε, γιατί δεν το ξέρω. Ποιο πράγμα. Αυτό που λέτε, ότι έκανε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό είναι όχι απλά απαράδεκτο. Δεν υπάρχουν λόγια. Ο Τσίπρας. Ναι. Έχει χρόνια τώρα, ήταν πρωθυπουργός. Ναι, πότε υπάρχει φωτογραφία με αυτό το πράγμα. Βέβαια, μα το είδαμε στην τηλεόραση. Κύριε μου. Είχε τα χέρια σταυρωμένα πάνω από την Ένωση. Τι ήθελες να κάνει, να τραγουδάει ο αριστερός τον εθνικό ύμνο. Έχεις δει κανένα αριστερό να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο. Καλά έκανε. Από το τα είχε σταυρωμένα μέχρι το τα πιάνε. Έχει πάρει διαφορά. Εντάξει, το μην το βάλουμε τώρα. Όταν παίζει ο εθνικός ύμνος εγώ γίνομαι κούτσουρο προσοχή. Δεν διαφωνώ κύριε μου. Αλλά σας λοιπόν, λέω από το τα είχε σταυρωμένα που είναι λάθος μέχρι το ότι έπιανε τα όργανα του υπάρχει διαφορά. Αυτό δηλαδή τι σε κάνει με σκοκάτσε. Εσύ τώρα εκεί τα είχε σταυρωμένα. Ναι. Πάνω από τα κάκαλα. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Δεν το κατηγορούμε λοιπόν, για αυτό. Συνείδηση με συνείδηση δεν είναι ίδιες. Εγώ και η Μπακογιάννη δεν έχουμε την ίδια συνείδηση. Οκ. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα φίλε. Πιο γρήγορα. Καλησπέρα. Μας πάρει ο ύπνος. Πάμε. Άντε. Δεν κατάλαβα ότι είναι η σειρά μου. Συγγνώμη. Καλησπέρα. Συγγνώμη. Καταρχάς. Κώστα, γεια σου Γρηγόρη, γεια σου. Γεια σου. Έχω μιλήσει 3-4 φορές και κάθε φορά θα σου λέω Κώστα, μπράβο που πήρες το μέγιστο από τις δυνατότητες σου γενικά στη ζωή σου. Αυτό παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Μέχρι πέρυσι ξέραμε ότι ο Άρης ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Είναι έτσι. Μάλιστα. Το λέγατε συνέχεια. Το λέγαμε, ναι. Τελικά δεν ήταν, Μπορεί να ήταν και να έφυγε.
Πάντως τώρα δεν είναι. Ήτανε τώρα. Δεν είναι τώρα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά αυτό για την αριστερά και τη δεξιά στην Ελλάδα και για τους μετανάστες, θέλω να σας πω ότι το 2015 στο Άμστερνταμ είχε 500 Έλληνες. Τώρα έχει καμιά 5.000. Αν πας τώρα στο Άμστερνταμ και φωνάξεις κουλούρι, θα γυρίσουν οι μισοί το κεφάλι. Άρα πρέπει εμείς οι Έλληνες να είμαστε, να έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία στους μετανάστες. Δεν είπα να τους έχουμε να μπαίνουν ανεξέλεκτα, αλλά όχι και αυτό το πράγμα να πανηγυρίζουν και να λένε οι άλλοι κάψτους, κάψτους, κάψτους. Το 1900, στις αρχές του 1900, στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ταμπέλες σε εστιατόρια. Απαγορεύεται είσοδος σε Έλληνες και σκυλιά. Όχι. Πρώτα είχε τα σκυλιά και μετά είχε τους Έλληνες. Ισχύει. Η ταμπέλα. Ισχύει. Για τα σκυλιά διαφωνώ. Ναι. Μπράβο, Κώστα. Κάτι τελευταίο, παιδιά, να σας πω. Χθες είχατε μία. Καταρχήν, Κώστα, Γαλανός λέγεται αυτός που ήθελες να. Α, αυτός που είναι security. Ο Γιώργος Γαλανός. Ναι. Ένας με τη νύχτα που ήταν μπερδεμένος με τις εταιρείες. Ναι, ναι. Χάθηκε αυτός, δεν το ξέρουμε πού είναι. Ναι. Ποδοσφαιρικά χάθηκε. Όχι επιχειρηματικά. Ναι. Επαγγελματικά, να ξέρεις, είναι πολύ, πολύ καλά. Είναι, το ξέρω. Ξέρω από ένα φίλο του, από ένα συγγενή, ναι, τον παράξαδερφο, ότι είναι πολύ καλά. Ναι, και ξεκίνησε το παιδί με πολλά προβλήματα και έχει φτάσει τώρα να είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά, ναι, έχω μάθει. Ναι, πάρα πολύ καλά. Και εκτός Ελλάδος έμαθα, είναι πολύ καλά. Σου λέω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλά, ναι, ναι. Και μπράβο. Αργιανός, δυστυχώς, εγώ δεν είμαι φιλάθλος, είμαι οπαδός του Άρη. Λέω δυστυχώς, αλλά λέγεται Γαλανός. Ναι. Και όσον αφορά το μετρό στη Θεσσαλονίκη, κάποια στιγμή είχε πει ένας άνθρωπος, καλά, δεν ξέρω αν πρέπει να το συμπαθούμε, δεν πρέπει να το συμπαθούμε, ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη, ο Κανάκης, ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι να γίνει σταθμός του μετρό Αθηνών. Ξεκίνησαν στην Αθήνα το Πειραιά να το φτιάχνουν πριν από 2 χρόνια, φέτος παραδόθηκε. Έχουν κάνει 3 στο Περιστέρι. Εμείς εδώ πάνω στη Μακεδονία δεν μπορώ να καταλάβω. 16 γραμμές έχει φιλέ στην Αθήνα. Και στο Πειραιά. Εδώ τώρα για να καταλάβω, γιατί μπαίνω στην κουβέντα τώρα με το μετρό. Τι σόι μετρό θα κάνουμε από τη Χαριλάου μέχρι το Βαρδάρι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Ποιο κομμάτι? Το πρώτο. Το πρώτο κομμάτι θα γίνει σε 20 χρόνια, το δεύτερο σε άλλα 20. Τι μετρό είναι αυτό, ρε, που περιμένω εγώ το μετρό να πούμε. 5 χιλιόμετρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. 6 χιλιόμετρα, 7. Πόσα χιλιόμετρα. Πόσα μαγαζιά, πόσες επιχειρήσεις κλείσανε στη Θεσσαλονίκη από τα έργα. Τίποτα. Στην Εγνατία, στην Ελθόν, πολλές. Πέθαναν άνθρωποι από τη στεναχώρια, τους βγάλαν καρκίνο και πέθαναν. Μπράβο. Ένα τελευταίο, παιδιά, κλείνω. Κώστα, πηγαίνω έρχεσαι στην Αθήνα. Πολύ συχνά και θα πηγαίνω έρχομαι. Και πηγαίνω έρχομαι κι εγώ. Εγώ πάω και με το αυτοκίνητο. Όπως βγαίνεις από την Αθήνα, νομίζεις ότι είσαι στο μεγαλύτερο δρόμο του κόσμου. Hollywood. Δεν βλέπεις λακκούβες. Τίποτα, 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 τίποτα. Με το που φτάνεις και βλέπεις την ταμπέλα νέοι πόροι, νομίζεις ότι άλλαξες χώρα, δε. Λέω, όχι, δεν γίνεται. Ειδικά δεν εκεί, Κατερίνη, τα έργα, μόνιμη κατάσταση. Μονοδρομήσεις. Τώρα. Πάω κι εγώ με γρήγορα αμάξι. Ναι. Και καθυστερώ 5-10 λεπτά στην Κατερίνη. Γιατί στη διασταύρωση για Βέρεια έχεις δει πως πάει. Και το ρε Κώστα, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν διόδια στα Μάλγαρα για να φτάσουν το αυτοκίνητό τους, ρε αγόρι μου καλό. Ρε, αυτά δεν γίνονται πουθενά, ρε. Απόλαυσέ το. Αν δεν πάρει μπέρα ότι ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης θα έχει αύριο 10.000 κόσμο στον δρόμο. Και από τα Μάλγαρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητό σου πρέπει να έχει σούσει. Διούξ. Άμα είναι και τα αμορτισέρ λίγο γυρασμένα, κάηκες. Και φεύγεις από την Αθήνα, φτάνεις στη Λάρισα και νομίζεις ότι έχεις κάνει ζακά. Φίλε, Αθήνα θεολόγος, δηλαδή από εκεί... Το ξέρω. Αθήνα θεολόγος, κάτω από 180 δεν τρέχω. Και νομίζω ότι περπατάς. Ότι νομίζω ότι περπατάς. 160 με 180 είμαι. Γιατί στο Μαλιακό κόλπο, Καμένα Βούρλα, Άγιο Κωνσταντίνο, άσχημα είναι. Φίλε, είναι μια χαρά. Άμα μόλις δεν είχα το φόβο του τροχόπατσου, ναι, γι' αυτό ταξιδεύω βράδυ και το πατάω, ναι, το βράδυ. Ναι. Παθαίνεις κοκομπλόκο, λες, πάει, αυτό ήταν. Το παθαίνω, το πατάω το βράδυ που δεν έχει μπάτσο να με σταματήσει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον.
Μάγκης από Γερμανία. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Μάγκη. Γεια σου, Μάγκη. Γεια σου. Τι κάνουμε. Κώστα, θέλω μια χάρη από σένα. Μάλιστα. Επειδή μας έχουν ζαλίσει αυτοί με τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και εκεί ΠΑΟΚ, 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 ναι. Πήρανε δύο πρωταθλήματα, ένα το 85 επί Καλαφάτη γιατί ήταν το ΠΑΣΟΚ και ένα τώρα με το Σαββίδη που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνε μια στατιστική και βγάλε από το καθώς έγινε επαγγελματικό το πρωτάθλημα, τι έχουν κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα και τι στην Ευρώπη, τι έχουν κάνει. Πρώτον αυτόν, όταν ευκαιρίζεις και έχεις χρόνο. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι δόξα δράμας πρώτα και μετά είμαι ψιλοϋποστηρίζω τον Παναθηναϊκό. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Χθες αυτά που άκουσα από τον κύριο Κούγια στον κύριο Μπούζο, ναι. Εγώ σαν απλός ακροατής θα πίστευα ότι ήξερε ο κύριος Μπούζος τι θα πει ο Κούγιας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέτε αυτό, κύριε? Ναι. Βασικά ο κύριος Μπούζος πήρε άλλα 20 χρόνια ζωή, γιατί όταν ακούει κατά του Άρη και κατά του Καρυπίδη ανασένει βασικά. Τι είναι, βαμπύρ εναντίον της κίτρινης φανέλας δηλαδή? Μάλιστα. Παίρνει ζωή επάνω του όταν ακούει κατά του Άρη και κατά του Καρυπίδη. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Εντάξει, δικαιωμάζεις να το πιστεύετε. Ναι, γιατί ναι. Δεν γινόταν να έχει να βγει τρεις μήνες ο Κούγιας και ξαφνικά εχθές να βγει και... Τώρα δεν βγαίνει ο Μπέος, βγαίνει ο Κούγιας. Και τον είχε 15 λεπτά και μιλούσε μόνο ο Κούγιας. Και κάποια στιγμή λέει ο κύριος Κούγιας, ξέρω λέει για τον πρόεδρο και για την ομάδα ποια είναι μπλεγμένη, έχει πολύ κόσμο και συμφωνεί και ναι, μην πείτε όνομα, όντως οι ανθρώποι δεν είπαν όνομα. Ξέρω και εγώ λέει ο κύριος Μπούζος χαμογελατά, γιατί ξέρουμε τι εννοούν, ποιον θέλουν να βγάλουν. Ναι. Έτσι δεν είναι, ρε Κώστα. Έτσι δεν είναι. Αλλά του κάνει καλό του κυρίου Μπούζου να βγαίνει ο Κούγιας και να υποστηρίζει το Μαρινάκι κατά του Άρη και του Ιρακ και του Καρυπίδη, γιατί παίρνει ζωή επάνω του όταν ακούει κατά του ΠΑΟΚ. Λες γι' αυτό να μοιάζει με 40 χρονών ενώ είναι 67. Αυτό ακριβώς. Αυτό λέγεται γλύψιμο στο διευθυντή. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, καλά να είστε. Τα λέμε. Κώστα, αυτό αν ευκαιρίσεις κάντο σε παρακαλώ με τη στατιστική, τι έχει προσφέρει ο ΠΑΟΚ που έχουν πάρει 4 κύπελα κατά σειρά. Πήραν ένα. Όχι, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια έγινε πρωταγωνιστής από εκεί που ήταν. Ξεκινάει η χρονιά και βλέπουμε. Όχι, έγινε πρωταγωνιστής. Άλλαξε σελίδα. Με το Σαββίδι. Άλλαξε σελίδα. Κώστα, είχαμε γνωριστεί κάπου σε έναν δρόμο στη Θεσσαλονίκη. Είχα πει ότι δουλεύω στον Τσιτσόπουλο. Έχω πάει για δουλειά του Τσιτσόπουλου στον κύριο Σαββίδη, το συγχωρημένο από την Άουσα. Το θυμάσαι, έτσι? Ναι, το θυμάμαι. Ναι, μπαίνω μέσα στο γραφείο του στο εργοστάσιο και βλέπω φωτογραφία του Λεοντιάδη και ακόμα έναν. Και του λέω, πρόεδρε, μου λέει δικό μου παιδί. Και φεύγοντας του λέω, να σου πω κάτι, μου λέει τι. Λέω, είστε συγχαρητήρια, λέω, είστε μοναδικός πρόεδρος που πουλήσατε προπονητή. Τότε το Λίτμπερκ και τον Πανιώτη. Τη γυρνάει και μου λέει, αγόρι μου, είχα βάλει 300 οπού θα τα έπαιρνα. Μάλιστα. Και κάτι να κλείσουμε, παιδιά, Γρηγόρη. Πες το γρήγορα, μα Γρηγορείς. Ναι, θέλεις να ζήσεις άνετα στην υπόλοιπη σου τη ζωή. Παίρνεις δάνειο και η πρώτη δόση είναι όταν μπει ο ΠΑΟΚ σε ομίλους του Champions League. Φύγε από εδώ. Ο φίλος μπερδεύει. Ναι, τι. Λέει τρεις γραμμές. Φίλε, μην μπερδεύεις. Πες το γρήγορα, την κόκκινη. Κόκκινη, την πράσινη και την μπλε γραμμή, ναι. Με το πόσους γραμμές έχει. Μην το... είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο. Καλησπέρα. Πάμε. Εγώ στην Αθήνα μετρό δεν παίρνω. Κυκλοφορώ με αυτοκίνητο. Δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή, το κομμάτι δεν το. Στη Ρώμη έχει δύο. Το μπλε και το πορτοκαλί. Δεν παίρνω στην Αθήνα μετρό. Τι σημαίνει, ναι. Δηλαδή, ότι είναι μικρό. Δεν έχω γνώση για το θέμα. Δεν παίρνω μετρό στην Αθήνα. Δεν είναι θέμα γνώση. Δεν παίρνω μετρό. Πάω μόνο με αυτοκίνητο. Έλα, φίλε. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, έχω να πω ότι αν δεν είσαι αριστερός, δεν παίρνεις τα καράβια. Δεν σε παίρνουν. Έχουν το σωματείο στην Πεμέν που είναι ο Ταλακογιώργος, που σε κάθε περιγία που κάνει τα καράβια βλέπεις τους κουκουέδες με τα κοντάρια του, σημαίνει εκεί πέρα είναι. Εντάξει, και αυτοί που το σμπρώξαν μέσα είναι αριστεροί. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ρεκόκκινε. Λες για τα παιδάκια, το λαθρομεταναστών. Τα παιδάκια είναι το δόλωμα, ρε. Το τυράκι είναι, ρε. Για τους λυπούμαστε είναι. Δεν το κατάλαβες. Καήκανε το κατάλαβες. Καήκανε. Και στις μάρκες παιδάκια έχουν και αυτό το λόγο να μου. Έλεγα τα καμένα τα παιδάκια. Αλλά είναι το δόλωμα να μου. Το τυρί είναι. Δεν άκουσες τι. Δεν το καταλαβαίνεις. Έγινε, άντε, γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρήκαμψέ το. Χαίρετε. Πάμε γρήγορα στις υπόλοιπες. Πάρε και άλλες δύο. Ναι,
Έλα, φίλε, ναι. Να κάνω μερικές ερωτήσεις λίγο. Μάλιστα, κύριε μου. Λοιπόν, τα 57 θύματα στα Τέμπη ήταν λίγο μαυριδερά. Όχι. Όχι, ωραία. Αυτούς που τους παίρνουν κάθε μέρα το σπίτι με τους πληστηριασμούς είναι λίγο μαυριδεροί. Καθόλου. Στο τρένο είχε και. Όπτε, στο τρένο, όπτε, στο τρένο είχε. Και δεν μάθαμε ποτέ. Στο τρένο είχε και μαυριδερούς. Ναι. Κόψτε. Τι έχει. Είχε και πολλούς μετανάστες στο τρένο. Πολλούς. Ναι, ναι. Όπως είχε και πολλούς Έλληνες πολίτες, όπως είμαι και εγώ, είχε και πολλούς από το εξωτερικό κλπ. Πιστεύω την αλήθεια. Πολλούς είχε, ναι. Αυτές που τους παίρνουν κάθε μέρα το σπίτι είναι όλοι αριστεροί. Έχετε. Φυσικά και όχι. Όχι, και όχι. Είναι όλοι αριστεροί αυτοί. Φυσικά και όχι. Όχι, όχι. Ωραία. Άρα τα σωματεία κλπ. Δεν υπερασπίζονται μόνο όσους ψηφίζουν. Μην λέτε ότι θέλετε στον κόσμο. Ούτε όλοι οι εργαζόμενοι στα πλοία, στα ναυτιλιακά κλπ. Είναι αριστεροί. Καμία σχέση. Καταρχήν, αν αυτό το έγκλημα πρέπει να είναι. Κάτσε ένα λόγο. Και να αναλάβει την ευθύνη του από τον πιο πάνω μέχρι τον τελευταίο. Και να τιμωρηθούν. Σοβαρές τιμωρίες όμως. Αλλά αυτή την προπαγάνδα που μερικοί ακροατές παίρνουν και κάνουν. Και εντάξει, λίγο και ο Κωστής κάνει αυτή την ίντρικα. Εντάξει, τον Κωστή τον ξέρουμε, οκ. Τι σου πια είναι. Αλλά παιδιά, εντάξει τώρα, δηλαδή τον άνθρωπο που τα δολοφόνησαν, μην παραπληροφορείτε τουλάχιστον. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, Γιώργος από Παλάνδρη, ακούστηκε Γρηγόρη κάτι πριν που ήταν μεγάλη κοτσάνα. Γιατί δεν διόρθωσε. Μίλησε κάποιος για τον Γρηγορόπουλο πολύ και έλεγε ότι είναι αυθόρμητη αντίδραση του λαού. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι εγώ. Γίνε σαφή. Λοιπόν, ναι, το θυμάμαι μεγαλύτερη, εγώ. Ναι. Μεγαλύτερη κοτσάνα δεν έχει ακουστεί. Δηλαδή. Επί ένα μήνα είχαν μαζευτεί όλοι οι αναρχικοί από τα Βαλκάνια και σπάζαν την Αθήνα επί ένα μήνα. Τι είχα πει αυτό για αντίδραση. Βγήκε ο κόσμο που απλώ έσπαζε την Αθήνα και κάνανε πιάτσο. Κάθε μάθη δεν είναι πιάτσο. Όχι, άλλο νους. Γρηγορή, εκείνο το διάστημα έκλεισαν μαγαζιά άπειρα στο κέντρο. Δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Εγώ ούτε λέω ότι είναι σωστό αυτό που είπε. Η κοτσάνα. Α, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν δολοφονούνταν το παιδί. Συμφωνώ. Δεν ήταν η αντίδραση αυτή δεν ήταν αυθόρμητη του λαού. Είχαν έρθει συγκεκριμένα άτομα. Δεν το είχαν πει και στις ειδήσεις. Δεν και τους βλέπαμε. Αναρκομονηθείς με Μολότοφ. Έχεις πετάξει Μολότοφ ποτέ, Κωστή και Γρηγόρη. Ο Κωστής πρέπει να πέταξε. Είναι παραβατικός. Λοιπόν, το να σπάνε το κέντρο με Μολότοφ και να κάνουν πιάτικα σε μαγαζιά επί ένα μήνα και να βγαίνει ο κύριος και να λέει αφαίρουμε την αντίδραση του λαού είναι επικίνδυνα πράγματα. Πρέπει να τον σκόβεις. Υπάρχουν πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα. Εγώ δεν σε αδικώ για αυτό που λες. Αλλά υπάρχουν πολλοί. Όχι, δεν είχα σκοπό να πάρω. Καθόμουν κάτω από την εκπομπή και λέω τι λέει ο άνθρωπος και συνεχίζετε να μιλάτε. Αυτό είναι αντίδραση του λαού. Να σπάσει επί ένα μήνα το κέντρο ήταν απίστευτο. Άρα είναι και αυθόρμητη αντίδραση αυτών οι οποίοι στο Facebook λένε καλά να πάθουν αυτοί που κάηκανε. Εγώ μην μπλέκουμε τώρα. Όχι, η γνώμη σου. Όχι, έχω λόγο που το λέω. Γι' αυτό τι έχει να πει. Για πιο απ' όλα, για τα τρένα, για πιο όχι, πάνω, καήκανε πού. Που καήκανε πάνω στον Εύρο, οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες, όπως θέλεις πες. Καλά, αυτό είναι άρρωστες αντιλήψεις, δεν συζητάμε γι' αυτό. Δεν είναι πολιτικό το χθεσινό θέμα. Είναι θέμα της απειλής της Ελλάδος. Όσο πάει γίνεται και χειρότερα. Ακριβώς. Συμφωνούμε 100%. Δεν είναι πολιτικό θέμα. Εντάξει, ο Κωστής κάνει το κομμάτι του. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Να σπρώχνει κάποιος ή να πνίγεται. Εξυπακούε το. Δεν είναι πολιτικό. Αυτό είναι απαδροπιάρευμα. Και γι' αυτό που έλεγε και ο προηγούμενος με τα τρένα, η σκούρη, όπως σου είπε, δεν ξέρω πώς σου είπε, ήταν πολύ πιο πολύ από τους 57. Και δεν μάθαμε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς ήταν. BBC και CNN θα δείτε ότι ήταν πολύ πιο πολύ. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λες. Δεν ξέρουμε. Και δεν μάθαμε και ποτέ. Και δεν μάθαμε, ούτε θα μάθουμε. Το CNN πάντως είπε είναι πάνω από 100. Και εμείς έχουμε μείνει από την αρχή στους 57. Λοιπόν. Αυτά συμβαίνουν, θα σου πω κάτι. Και στην Τουρκία. Υπήρχαν πάνω από 100.000 αγνοούμενοι. Και τελικά ο αριθμός που ξέρουμε είναι πολύ μικρότερος. Συμφωνούμε. Δυστυχώς. Συμφωνούμε, αλλά το χθεσινό δεν είναι και έχουμε φτάσει σε πράγματα που δεν ξέρω τι. Άστα. Και όχι, είναι το σύνολο το να πέφτει μέσα και να φεύγει κι ο άλλος. Και να φεύγει επί μία ώρα κανονικά. Και να μην ακούει κανέναν ο καπετάνιος. Άστα, φίλε. Άστα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Επίσης, λοιπόν, Τάνια Δήμου για ειδήσεις, αμένουμε μετά τρίτο ημίχρονο. Με Πετρωτό και Βλαχόπουλο, πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 2.